Είμαι από το blog Ελευθερία Τίποτα Ελευθεριακός και είμαι μαζί με τον Δημήτρη τον Πουλικάκο. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι σαν τους λίγους που τους έχει αποδοθεί είναι η ζωή ο τίτλος του μύθου. Ποια πιστεύεις εσύ ότι είναι τα κύρια συστατικά που κάνουν κάποιο μύθο? Εσύ είχες μύθους ή έχεις ακόμα? Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι οι μύθοι... τώρα, μύθος... αλίμονό μας. Στην περίοδος και δική μου δηλαδή. Αλλά μύθοι πιστεύω ότι όσο δεν υπήρχε γραπτή ιστορία, για να είμαστε και στα όρια της λογικής, ας πούμε, που λέγαμε πριν, ανέξεις. Είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή ο Ηρακλής που είναι μυθικός ήρωας, κάτι θα υπήρχε που να πιθανόν πολύ ή περισσότεροι από ένας, ας το πούμε. Τι ήταν ακριβώς μετά η ερώτηση? Μετάραξε, ας πούμε. Σε είπα μυθό. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα κύρια συστατικά που κάνουν κάποιον να θεωρείται μύθος? Κοίταξε, ή από τα καλά που έχει κάνει, ή από τα πολλά καλά που έχει κάνει, ή από τα πολλά κακά που έχει κάνει. Μέσος όρος ουδέτερος αποκλείεται να γίνει, να είναι μύθος. Εσύ όμως γιατί θεωρείς ότι σε θεωρούν μύθο? Έλα, ναι. Δηλαδή με αυτή τη λογική που το λες, έχεις κάνει πολλά καλά ή πολλά κακά. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τα πολλά καλά που έχω κάνει, okay. Ούτε βέβαια τα πολλά κακά που έχω κάνει. Εντάξει. Επίσης... Τύρανος είναι, μη μασάς τον καλό άνθρωπο. Τύρανο, τα νιά της τύρανος. Τι μου είπες μόνη σου πριν? Ότι είσαι δίκαιος. Όχι, εγώ το λέω αυτό. Τι σου είπες? Εσύ τι είπες? Δεν ξέρεις. Καλός τύρανος. Εγώ λέω ναι, ωραία, μπορεί να είμαι τύραμος, αλλά είμαι δίκαιος τύραμος. Εντάξει, κάτι με τέτοια, είναι λίγο ξύμορο αυτό. Έλα, άρα μπορεί και να γίνει. Και όταν οπότε μου λέει είμαι δίκαιος τύραμος, λέω αυτό δεν πάει, δίκαιο και τυραννία μαζί. Δεν ξέρω, μπορεί να πηγαίνει. Αν υπάρχει κάποιο ιστορικό παράδειγμα. Κοίταξε, οπωσδήποτε κάποιοι, μην το πάρουμε τώρα στα πρόσωπα της καθημερινότητας, αλλά στους τυραννία, τύρανος βγήκε από τους... από την κακή διαχείριση κάποιας εξουσίας. Φυσικό είναι κάπως, δηλαδή οι περισσότεροι που αποζητούν την εξουσία κάπου να είναι στην καρακοσμάρα τους και να μην έχουν ιδέα του πώς διάγει των βίων ο απλός κόσμος, ο υπόλοιπος του πληθυσμού. Αυτό και λέμε την τυραννία, τυραννία. Η δαμή θα το λέγαμε απλώς κυβερνήτη. Ωραία. Η κυβέρνηση, όπως θέλουν τώρα να... Με τι λέμε, να αποκαλούνται. Επίσης... αυτοχαρακτηρίζονται ως κυβέρνηση. Είναι κυβέρνηση. Είναι. Από την άποψη ότι έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το κοινοβουλευτικό σύστημα. Ναι, δεν κυβερνάνε. Άρα δεν κυβερνούν αυτοί, είναι. Αυτοί είναι τα ακνόδαλα, τα ενδιάμεσα. Είναι οι μαριονέτες, ας πούμε. Μπορεί να είναι οι εντολοδόχοι της κυβέρνησης. Κυβερνάει το, το χρηματοπιστωτικό σύστημα κυβερνά. Ναι. Επίσης... έχω και μία, συγγνώμη, έχω και μία, δηλαδή, επιχείρημα γι' αυτό. Σε όλο τον κόσμο, τα κόμματα φτάσανε να χρωστάνε τα μελιοκεφαλά τους, της Παναγίας στα μάτια, που λέει και ο Βλάκας, ο αυτιάς, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα αυτά τα της Παναγίας στα μάτια μας τα ζήταν από εμάς. Τα κόμματα χρωστάνε. Και ξαφνικά τους πιάσανε τα αρχίδια, ας πούμε, οι χρηματοπιστωτές και τους είπαν ότι μέχρι εδώ δεν έχει άλλο, θα κάνετε τη δουλειά όπως θέλουμε εμείς. Μπράβο. Και αυτό γίνεται. Ναι. Για να πάμε λίγο τώρα στο περίπου περιμύθου πάλι. Επίσης έχει αποδοθεί και ο τίτλος του Πατριάρχη του ελληνικού ροκ. Ας πούμε ότι τον αποδέχεσαι, δεν τον αποδέχεσαι, θα μου πεις. Ακόμα και αν δεν τον αποδέχεσαι, βλέπεις επιγόνους σε αυτό το πράγμα, σήμερα, ας πούμε. Λίγους. Λίγους. Λίγους, σαν έως και πολύ λίγους. Έχεις κάποια ονόματα, όσο αφορά εμένα, δηλαδή. Ναι. Ναι, προχτές άκουγα έναν, ας πούμε, που θα μπορούσα να πω ότι είναι... Δηλαδή, με την έννοια ότι δεν χρησιμοποιεί το... απλοϊκό ή απλουστευτικό... κατ' εμέ ηρωικό καταγγελτικό λόγο,
αλλά το κάνει με, δηλαδή την καταγγελία την κάνει με χιούμορ, με σκοπτικό τρόπο ας πούμε. Και το όνομα αυτού ποιο είναι? Αντουάν Παρίνης. Mm-hmm. Ένα παιδί από τη Λαμία. Μάλιστα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποια άλλη. Ναι. Εσύ το... Αλλά στο σύνολο αυτό το ροκ ας πούμε που λέμε σήμερα καταρχήν δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέγαμε ροκ πριν 40 χρόνια. Ναι. Για πες μου λίγο για αυτό, τι εννοούσε το ροκ τότε και τι πιστεύεις ότι έχει γίνει σήμερα? Κοίταξε, ροκ τότε εννοούσαμε κάτι το υποχθόνια κάπως επαναστατικό αν θέλεις. Κάτι που σε έβαζε σε σκέψεις. Σου έδινε δηλαδή τα ερεθίσματα ας πούμε. Τα ερεθίσματα ας πούμε, ναι. Και όχι απλώς να είναι διδακτικό ή πατερναλιστικό ας πούμε. Ή έτσι απλά καταγγελτικό. Ναι. Μπραβούρα ας πούμε χωρίς αίρισμα. Άρα πιστεύεις ότι αυτό σήμερα δεν υπάρχει ας πούμε? Δύσκολο, υπάρχει, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Αλλοί μονόμασαν δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι είναι στεγνός ο χώρος ας πούμε. Παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο ζουμεροί ας πούμε. Τώρα έχουν ξεζουμιστεί, είναι στεγνοί και στιγνοί ας πούμε κιόλας. Ακόμα και σε αυτό το χώρο εννοείς? Και σε αυτό το χώρο. Ναι. Υπάρχουν, πάντα υπάρχουν πράγματα και πάντα θα υπάρχουν. Ναι. Αλλά πολλές φορές το λέω κι άλλο ας πούμε ότι ίσως πολλά από τα καλύτερα πράγματα να μην τα ακούσουμε ποτέ ή να μην τα δούμε ποτέ. Ναι. Μια που αναφέρθηκε στο ροκ, ο όρος ελληνικό ροκ έχει νόημα, σημαίνει κάτι? Κοίταξε, ροκ από Έλληνες ίσως να είναι πιο... Ναι. Δηλαδή στο ηχόχρωμα ας πούμε... Πολιτικά ορθό ας πούμε. Ναι, στο ηχόχρωμα υπάρχουν διαφορές, ξέρω, ας πούμε οι Σόκρατες, για παράδειγμα είχαν κάποιες διαφορές, πηγαίναν προς τη δημοτική παράδοση. Ναι. Και εσύ σε κάποια παλιά σου τραγούδια. Με αγγλικό στίχο όμως. Με αγγλικό στίχο, ναι. Για μένα πρώτα πρέπει να... είναι λάθος ας πούμε για μένα να μην προσπαθείς... Καταρχήν έχουμε τους ποιητές ας πούμε. Δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιείς ήδη από την υπάρχουσα θεματογραφία να χρησιμοποιήσεις. Εάν δεν θέλεις καλύτερα να αντιμετωπίσεις εσύ ο ίδιος κάποια... έστω και με προβλήματα, ναι. Κάποια θέματα, γιατί η μοναδική σου πατρίδα είναι η γλώσσα σου. Ναι. Δεν έχουμε άλλη πατρίδα, η γλώσσα είναι η πατρίδα μας. Ναι. Το χώμα είναι ίδιο παντού, λίγο πιο ζεστό, λίγο πιο κρύο, λίγο πιο έφορο, λίγο πιο άγωνο, είναι το ίδιο πράγμα. Ενώ η γλώσσα δεν είναι. Η μουσική απ' την άλλη είναι μια κοινή γλώσσα και η μοναδική κοινή γλώσσα που υπάρχει. Ναι. Και είναι κρίμα να μην την... Δηλαδή χωρίς να ξέρουμε καλά αγγλικά, ελληνικά... Πάμε να τραγουδήσουμε στα αγγλικά. Πάμε να μιλήσουμε στα αγγλικά, την οποία την ξέρουμε ακόμα λιγότερο από τα ελληνικά. Ναι. Πιθανόν. Ναι. Άρα εσύ ας πούμε ορευτείς το ελληνικό ροκ ως το ροκ που γίνεται από Έλληνες, αυτό. Ναι. Τώρα άμα απευθύνεσαι σε Έλληνες, καλό είναι να τους μιλάς στα ελληνικά. Μπορείς να σου μιλάς και στα ελληνικά. Και εγώ παίζω αγγλικά ακόμα, και περισσότερα. Από τη ελληνικά ας πούμε. Αλλά μ' αρέσει να δουλεύω και το ελληνικό στιγμό. Κυρίως αυτό. Κυρίως αυτό. Κυρίως αυτό. Άμα πάω και παίξω έξω, άμα πάω στη Γερμανία, θα τους πω αγγλικά, γερμανικά. Ναι, ναι. Ωραία. Υπάρχει τέλος πάντων μια ελληνική ροκ σκηνή. Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποια ονόματα. Τρύπες, ξέρω εγώ, Ξύλινα Σπαθιά, Ενδελέχεια και διάφοροι άλλοι. Υπάρχει και μια άλλη σκηνή. Που ήταν, ξέρω εγώ, Μπουλάς, ο Κούτρας, ο Κωνσταντίνο, ο Γιοκαρίνης και όλοι αυτοί. Έχεις πει παλιότερα, είχες πει ότι αυτή η σκηνή, η δεύτερη, δεν είναι ροκ. Να, δεν είναι. Τι είναι, πώς θα τη χαρακτηρίζεις δηλαδή? Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ροκ, αλλά έχει γραφικά στοιχεία. Στη μουσική εννοείς ή στους στίχους πιο πολύ? Στο όλον. Στο όλον, στο σύνολο. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Παπακοσταντίνο, για τον Βασίλη ας πούμε, αυτοπαγιδεύτηκε κατά κάποιο τρόπο σε ένα πράγμα το οποίο δεν είναι σε ο ίδιος. Σε μια εικόνα ρόκερ ας πούμε. Ναι, δεν είναι ο ίδιος αυτό που βγαίνει.
Και τότε πώς θα κατάφερε να κάνει όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή. Είναι πολύ περίεργο. Είναι περίεργο. Αν τα κατάφερε και δεν του πήγαινε κιόλας. Συμβαίνει πολύ συχνά. Συμβαίνει, okay. Να σου πω, το κλασικό παράδειγμα, ναι. ο Έλβις Πρέσλιος. Μετά το στρατό, αφού πήγε φαντάρος που τον ανέλαβε αυτός ο καλός άνθρωπος, ένας Colonel Thompson, όπως τον λέγανε, ολλανδικής καταγωγής, παγιδεύτηκε και έγινε εντελώς άλλο από αυτό που ξεκίνησε και ήταν ο ίδιος, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Γίνεται, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Ξέρεις, μια επιτυχία, ένα κάτι, ας πούμε, μπορεί να σε παραπλανήσει, να μην και σε να οδηγήσει. Άλλο, έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πριν, ότι καταρχήν πρέπει να συμφιλειωθείς με αυτό που είσαι και να μπορέσεις να το διατηρείς αλόβητο, ας πούμε, ό,τι και αν λέει ο ένας και ο άλλος. Ναι. Γιατί άμα πας στην πορεία σου ακολουθώντας το τι σου λέει ή το τι λέει ο ένας και ο άλλος, είσαι χαμένος. Θα χαθείς. Σωστά. Ο Τζίμις ο Πανούσης, πιστεύεις ότι ανοίξει αυτή τη σκηνή, στη ροκ σκηνή? Νομίζω ο Τζίμις έχει κρατηθεί πιο καλά στα πόδια του. Σε αυτό που είναι, ας πούμε. Σε αυτό που είναι, ναι. Ωραία. Είναι πιο πιστικός, ας πούμε. Ναι. Για μένα. Ναι, ναι. Εννοείς και μουσικά, ας πούμε, και στιχουργικά και σε αυτό που κάνει. Ναι, σε αυτό που κάνει. Εντάξει, ο Πανούσης χρόνια κάνει το ίδιο πράγμα ουσιαστικά. Με άλλο τρόπο, ας πούμε. Ναι, με άλλο τρόπο. Ναι. Αλλά είναι, έχει μια συνέστηση της επικαιρότητας και την ξέρει και ο ίδιος, ας πούμε. Θέλω να μου πεις, τι κάνει έναν καλλιτέχνη ροκ, ο ήχος, η στίχη ή ο τρόπος ζωής? Ή όλα μαζί, δεν ξέρω. Και όλα μαζί κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Κυρίως το τρίτο. Ο τρόπος ζωής. Ο οποίος κατά τη γνώμη σου θα έπρεπε να είναι πόσο, ας πούμε. Θα έπρεπε, τέλος πάντων δεν υπάρχει θα έπρεπε. Αλλά... Δεν υπάρχει θα έπρεπε. Ναι. Δεν υπάρχει πρέπει. Δεν υπάρχει, όχι, αλλά πώς βλέπεις ένα ροκ τρόπο ζωής, ότι είναι πώς είναι, ας πούμε. Κοίταξε, το αντίστοιχο στο ελληνικό είναι ο ρεμπέτης, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Δηλαδή το, όχι το ροκ από Έλληνες, το ελληνικό ροκ είναι το ρεμπέτικο. Ναι. Που έχει και πάρα πολλές σχέσεις με το ροκ, το οποίο είναι ουσιαστικά σαν παρακλάδι επιμύθιο, ας πούμε, του blues. Ναι, σωστά. Blues και ρεμπέτικο το ίδιο πράγμα. Οι δρόμοι, η μουσική μπορεί να διαφέρει, αλλά στο κάτω-κάτω η μουσική είναι μία. Λίγο αν αλλάξει τη ρυθμική δομή, ας πούμε, τους ρυθμούς, ας πούμε, να τονίσει δηλαδή κάπως διαφορετικά, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο. Δηλαδή το Bon Diddley, ας πούμε, γίνεται αυτομάτως σούστα. Ναι. Μάλιστα. Ή ο Lou Reed χασάμικο, ας πούμε. Ναι. Ενδιαφέρον θα γι' αυτό. Το μου κάνει γι' αυτό στο λέω. Α, δεν ξεκανεί. Το λέω ρίξει χασάπικο. Καμιά φορά, ναι. Ωραία. Άρα εκτός από τους, ας πούμε, τους ρεμπέτες που ανέφερες, ποιους άλλους μουσικούς, ποιον άλλον ειδών ή συνολικά ενός είδους θα μπορούσε να θεωρήσεις ότι είναι ροκ, χωρίς να το ξέρουν καν ήδη? Κάποιοι από τους σκύλους. Λεγόμενους σκύλους ή τους παρασκύλους, ας πούμε, κάπως. Δεν θα πω το Μαργαρίτη, ο οποίος έχει φλερτάρει. Με το ροκ φλερτάρει, ναι. Ναι, χωρίς να είναι, κατά τη γνώμη μου. Αντίθετα είναι ο... Πώς το λένε, ρε εσύ, Θέκλα, το φαινόμενο, εγώ είμαι ένα φαινόμενο, ο Κάρας. Α, ο Κάρας. Καράς. Δηλαδή με μια ευρία έννοια που θεωρείς, ας πούμε, ροκ τον τύπο. Ναι. Okay. Ωραία. Ή pop rock, αν θέλεις. Pop rock. Αν και ροκ είναι πιο βαρύς από... Ναι, είναι βαρύς, αλήθεια. Δεν είναι. Ναι. Ή το άλλο του παιδί, αυτός ο... Πώς τον λένε, ρε Στέκλα, που μας αρέσει καμιά φορά. Ναι, αλλά έχει γίνει τώρα, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Εντάξει.
Τη Λέα μου δεν θυμάμαι το όνομά του. Στις αρχές του τουλάχιστον. Άστο τώρα, το θες. Τέλος πάω. Τι θα πει. Εντάξει. Δεν ξέρω και τα ονόματα. Ούτε εγώ τώρα μπορώ να σε βοηθήσω γιατί δεν μου δεις κανένα στοιχείο. Έχει περίεργα φαινόμενα. Βλέπουμε, ας πούμε, βάζω καμιά φορά στις 3 ώρα το πρωί κάτι περίεργα. Τυχαίνω σε κάτι περίεργα κανάλια που έχουν κάτι από διάφορα κέντρα, από δημόδη, να πούμε, για τέτοια που ακούς ένα περίεργο είδος ραπ. Με από πίσω κανονικά. Κιθάρες και τέτοια. Δημοτική, ας πούμε, δημοτικά, κανονικά. Μάλιστα. Έχω μεταφέρει κι εγώ, άκουγα αυτό το, πώς το λένε, το πω, ένα... Ναι. Έχω κάνει το μίσιο, έτσι, το στό σου, λέει, τα-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 
πώς να πούμε, δρόμινα, διάβλη, ναι. Για, έτσι δουλεύουν αυτά, παρθενογένειες δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Όλοι παίρνουν από όλους, ας πούμε. Το θέμα είναι να το νιώσεις δικό σου, ας πούμε, το πράγμα. Για να πεις Φερρυππίν ένα ξένο κομμάτι, πρέπει να το έχεις κάνει δικό σου πρώτα απ' όλα. Ναι. Και το δικό σου πρέπει να το κάνεις δικό σου, γιατί πρέπει να βρεις τον τρόπο που θα το επικοινωνήσεις, ας πούμε. Ναι. Γι' αυτό καμιά φορά τις πρώτες φορές, ξέρω εγώ τις πρώτες 10, 15, 20 φορές, είσαι και εσύ ο ίδιος καμιά φορά αμήχανος, ας πούμε. Ναι. Πώς να το... Πώς να το αποδώσεις, ας πούμε. Ναι. Αν ήθελες να φτιάξεις το τέλειο συγκρότημα και δεν συμμετείχεις εσύ καθόλου, ποιος θα επέλεγες τους μουσικούς? Δεν υπάρχει τέλειο συγκρότημα. Ναι, παιδί μου, για σένα. Τέλειο, πάνω να πει τέλος. Δηλαδή, τελείωσε. Μην το παίρνουμε κυριολεκτικά. Θέλω να μου πεις, ας πούμε, ποιος θα επέλεγες να τραγουδάει. Είτε ζώντα, είτε πεθαμένο, Έλληνα, ξένο, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν μπορώ να... Δεν μπορείς να σκεφτείς. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το λειτουργήσει στο μυαλό μου, έτσι. Okay. Μ' αρέσουν οι μουσικοί που έχουν, όσο και διαφορετικοί να είναι μεταξύ τους σαν άτομα, ξαφνικά, ως εκ θαύματος, ας πούμε, λειτουργούν πάνω σε μια... και πάνε σαν το τρένο, ας πούμε, σαν τρένο που γίνει σε ράγα, ας πούμε. Ναι. Αυτό μου αρέσει. Μάλιστα. Χωρίς να χρειαστεί να επιδεικνύουν, ας πούμε, την... τη δυνότητά τους, τη δυνότητά τους. Την παικτική, ας πούμε. Θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι από το Μεταφορές ο Μίτσος θα αφιέρωνε στη σημερινή κατάσταση. Θα να επιλέξεις ένα, όμως. Να επιλέξω ένα. Ένα, ναι. Μπορεί να είναι πολλά, αλλά... Άνευ ουσίας, άνευ σημασίας. Αυτό είναι που λέει μην τους πιστεύεις ότι και από την αρχή. Όχι. Αυτό που λέει τρέχα στην άκρη του δρόμου, παραμονεύει ο άρχο του τρόμου. Ωραία. Αποδιαφημιστικό είναι αυτό. Α, ναι. Ήταν το για μένα, για σένα. Ναι. Για όλους. Δεν θυμάμαι γιατί πράγμα ήταν. Κάποιοι που αποφασίζανε πριν από εμάς για μας. Ναι, ναι, ναι. Για μένα, για μένα, για μένα, για όλους, για μας. Και από εκεί και πέρα το... Το πήρες. Και βάλα και το υπόλοιπο. Έχεις πει στο newpost.gr ο Θεοδωράκης είναι πολύ μέτριος συνθέτης συγκριτικά με το Χατζηδάκη. Απλά είναι πιο προβλεπλημένος ο Θεοδωράκης και το έργο του γιατί ήταν της θεματολογίας, ενώ ο Χατζηδάκης ήταν της ουσίας. Θες να μου το... Κοίταξε, σαν ένας μουσικοκριτικός, ας πούμε, θα συμφωνούσε με αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή και σαν σύνθεση και όλο το... Δηλαδή τα... πώς να το πούμε... Καταρχήν ο Θεοδωράκης καταπιάνεται με συμφωνική μουσική στην οποία δεν το έχει, είναι πιστεύω. Σαν κάποιος που δεν μπορεί να ξεχωρίσει δύο γαϊδάρων άχυρα. Ναι. Εντάξει. Άμα έχεις γράψει 5.000 κομμάτια, θα υπάρχουν και 5 που θα είναι καλά. Mm. Δεν λέω, ας πούμε. Ο Χατζηδάκης είναι διαμάτι. Ναι. Ό,τι και να γράψει είναι σαν να έχεις ένα κολλή από μαργαριτάρια, ας πούμε. Μπορεί να είναι το ένα μικρότερο, το ένα λίγο μεγαλύτερο. Όλα είναι μαργαριτάρια. Είναι εξίσου θαυμαστά. Μάλιστα. Ωραία.
Το Θοδωράκη τον εκτιμώ σαν αυτό που είναι και ώρες ώρες και το θάρρος της, τον τραβάει η ματαιοδοξία του, ας πούμε, το ζέρνει, ας πούμε, και η ματαιοδοξία του, αλλά έχει στήριξει πάρα πολύ κόσμο και την αριστερά την ίδια, όσο λίγοι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο που πήγανε μαζί με τον Γκλέζο και τραβηθήκαν ποτέ ήταν στην Βουλή να μου γίνουν στον Βουλό. Είναι ένα ντουέτο που ανήκει στη μυθολογία, ας το πούμε, έτσι, για να σε αυτό που λέγαμε πριν. Μια που μου το έπεσε τώρα αυτό, αν και θα στην έκανα λιγότερα. Αλλά είναι αντιφαντικός, ας πούμε. Ναι, καλά, είναι αντιφαντικός. Μέχρι το σημείο, σημείο, δηλαδή, το να πάει να γίνει υπουργός πολιτισμού τώρα του... Του Μητσοτάκη. Ναι, εντάξει. Ο ίδιος έχει πει, νομίζω, ότι το έκανε για να συγκεράσει τα εθνικά πάθη και τα λοιπά, ας πούμε, λόγω του εμφυλίου. Ναι, έτσι έχει πει. Τώρα... Κοίταξε, πάντα ο καθένας τη στάση του κάπως προσπαθεί να τη, τη δικαιολογεί, προσπαθεί να τη δικαιολογήσει. Αλλά παρόλο που διαφωνώ σε πολλά πράγματα μαζί του, συμφωνώ στο ότι επειδή η εξωτερική μας πολιτική είναι πολύ λιμή, λιμάρι δηλαδή, πολύ αδύναμη, δεν έχουμε ουσιαστικά εξωτερική πολιτική. Παγορεύεται η εξωτερική πολιτική μας. Πιστεύω ότι έχει δίκιο σε αυτό, ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει κάποιο είδους συνομοσπονδία με τους Τούρκους. Δηλαδή οι Τούρκοι θα ζητάγανε περισσότερα από εμάς από ό,τι ζητάνε οι φίλοι μας εντός εισαγωγικών, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι, οι Δυτικοί, εν πάση περιπτώσει. Αφού μου λέγες τώρα για το Θεοδωράκη και το Χατζηδάκη, θέλω να σε ρωτήσω, αν και θα την έκανα αργότερα την ερώτηση, ως, ας πούμε, πολιτικά πρόσωπα, αυτοί οι δύο, ποιο θεωρείς ότι έχει περισσότερη, μεγαλύτερη ουσία η πολιτική του άποψη, του Χατζηδάκη ή του Θεοδωράκη? Δεν συζητάμε τώρα σε ποιο κόμμα ήταν, ας πούμε. Του Χατζηδάκη, δεν ήταν. Χατζηδάκη, έτσι, κόμμα. Δεν ήταν, γι' αυτό το λέω. Γιατί το πιστεύεις αυτό? Γιατί και εγώ δεν είμαι σε κανένα κόμμα. Άρα ποιος δεν είναι σε κόμμα. Πιστεύω στα κόμματα έτσι όπως είναι φτιαγμένα. Όχι. Δηλαδή είμαι 100% εναντίον της οπαδικής, δηλαδή της ποδοσφαιροποίησης, ας πούμε, του, της πολιτικής. Ναι. Πράγμα το οποίο γίνεται αναβάνδο. Κατά κόρον. Και κατά κόρον, ναι. Ωραία. Θα σε πάω τώρα σε ένα άλλο πρόσωπο, αλλά θέλω να μου πεις μόνο μουσικά. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος. Έχεις συμμετάσχει στον Μπαλό του Σαββόπουλου? Έχεις πει κάποιο τραγούδι? Έχεις... Όχι, δεν έχω πει. Κάτι κρουστά έχω παίξει. Κάτι κρουστά. Δεν θυμάμαι αν ήταν στον Μπαλό ή σε κάποιο άλλο. Το Σαββόπουλο πώς το βλέπεις σαν μουσικό? Δεν θα μου πεις ως πολιτική οντότητα. Σαν μουσικό. Έχει κομμάτια τα οποία είναι πολύ σπουδαία. Αξίζει τον κόπο δηλαδή, πιστεύεις, ας πούμε, να ακούσει κάποιο? Ναι, αξίζει, ναι. Αξίζει οπωσδήποτε, ναι. Ωραία. Είχες πει σε συνέντευξή σου στην Έφη Τζαβάρα ότι θα ήθελες να συνεργαστείς πάνω στη σκηνή με τον Iggy Pop, τους Rolling Stones και τον Frank Zappa. Θες να μου πεις για ποιους λόγους, για τον καθένα? Και ποιος δεν θα ήθελε? Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάποιος που να μην ήθελε, δεν ξέρω. Εγώ ήθελα να μάθω γιατί, γιατί θες εσύ να συνεργαστείς με αυτούς. Κοίταξε, οι Rolling Stones είναι η κοκαλιά του καλώς εννοούμενου ροκ ή ροκ εντ ρολ, όπως θες πες το. Αν και σου είπα, το ροκ στις μέρες μας ώρες-ώρες μ' ακούγεται ακόμα και σαν βρισιά, ώρες-ώρες. Ο Iggy Pop έχει πολύ πλάκα, είναι πολύ ζωντανός και... Και είναι και ακόμα. Έξυπνος και αιχμηρός. Είναι ακόμα, ναι. Με τα καινούργια δόντια του κι αυτός. Τον έβλεπα, τον είχα δει, πότε ήταν, πριν 2-3 χρόνια που είχε έρθει. Ναι. Πότε ήταν, Ερεθεκλάνη? Είναι, βάζει μου, παραπάνω. Παραπάνω. Καμιά δεκαετία χρόνια. Όχι, όχι, τώρα στους Ράπους που είχε έρθει. Στους Ράπους είχε έρθει με τους Στούτζες. Είναι, 6-7 χρόνια. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πάσου έτσι, ναι. Μην κοιτάς, δεκαετία μας φαίνεται χτες. Που είχαν παίξει και με Στέλλα Στάρ. Εκεί τώρα ένα γερόντιο που καθόταν άκρη-άκρη κάτω από τη σκηνή και εγώ ποτέ καρφόταν από εδώ, του έλεγα, του δείχνα.
λέω, ωραία. Ωραίο το δόντι. Και με κοιτούσε έτσι με απορία. Εντάξει, με τον Frank Zappa τώρα που σε ρώτησα, είναι προφανές, ναι, εντάξει, ναι, είναι προφανές, εντάξει. Okay, χωρίς να έχουμε πάρα πολλά κοινά κατά τα άλλα, ήταν εργασιομανής, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι εργασιομανής, ναι. Μ' αρέσει να παίζω, ξεκουράζομαι όταν παίζω, το χιούμορ του, εκεί έχουμε έχουμε πολλά κοινά, είναι δηλαδή μια μορφή μεγαλειώδης. Σε πόσους δίσκους έχεις κάνει παραγωγή, εκτός από το Zorba the Freak, έχεις κάνει και σε αλλούς. Το δικό μου βέβαια, τους ναι, εντάξει, ναι, όχι, δεν σε άλλο της Ράντι, Ράντι Μακίνων Άντριου. Παίζει και στο... Πληκτρά. Πλήκτρα και στο Ζωγράφου τη συναυλία. Ναι, 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 είχε κάνει ένα δίσκο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι, ποτέ δεν είμαι ευχαριστημένος. Ναι. Δηλαδή πάντα μπορεί να τα κάνει κανείς καλύτερα τα πράγματα. Και ο Παύλος, φαντάζομαι και ο ίδιος, μπορεί να μην ήταν και απολύτως ευχαριστημένος. Το έχει πει εξάλλου και εδώ. Το έχει πει σε μια συνέντευξη στο Ροκαφέ. Ναι. Ναι. Αλλά. Ναι, αναλαμβάνω την ευθύνη, ναι. Όπως είπε και ο Καραμαλής, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Όταν, κοίταξε, όταν πειραματίεσαι, θα κάνεις και κάποια θα είναι μαλακίες, κάποια θα είναι καλά. Ναι. Μερικά είναι πολύ καλά. Δηλαδή, το ληστέψανε την τράπεζα, ας πούμε, πιστεύω ότι είναι... Ναι. Γυαλί. Καντάκι από το... Ναι. Όπως και το ροκεντρό στο κρεβάτι. Και έχει κι άλλα, ας πούμε, ένα instrumental, αυτό το I Remember Otis. Αλλά και άλλα, και ο Mickey Mouse είναι πολύ καλό. Ναι, αλλά ναι. Μπορεί να μην είναι τόσο καλά. Με τον Γιώργο τον Μπιλαλή έχετε συνεργαστεί άπειρες φορές. Ναι. Και πάντα κατά τη γνώμη επιτυχημένα. Δηλαδή, όπως σας λέω πολλά χρόνια, είστε πολύ... Μόνο που βρισκόμαστε απέναντι ο ένας τον άλλον. Εκεί στο πάλκο δεν έχει πλάκα, ναι. Γιατί δεν έχετε συνεργαστεί ποτέ δισκογραφικά? Έχουμε γράψει κανένα δύο κομμάτια. Ναι, ηχογραφημένα όμως. Ηχογραφημένα, ναι. Σε δίσκο του Πιλαλή όμως λες τώρα. Σε δίσκο του Πιλαλή. Στη Θεοκομωδία έχει κάποιο. Ή το 69 ή το Μπάμπι το Φλού σε ερεμητικό. Ναι, στη Θεοκομωδία το έχει, του Πιλαλή. Και νομίζω έχω κι εγώ ένα το... Στα Δέσποτα Σκυλιά, ένα διπλό συμπίπτωμα. Ναι, αλλά λέει ολοκληρωμένο δίσκο. Ολοκληρωμένο δίσκο. Γιατί δεν, δηλαδή θα ήταν πολύ καλός. Μπορεί. 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 Okay. Ξέρεις, είμαστε λίγο του όσα πάνε και όσα έρθουν, και αυτό το ίδιο. Ναι. Ωραία. Δεν είναι, είμαστε του προγραμματισμού, ας πούμε. Ναι, όχι, εντάξει, δεν είναι θέμα προγράμματος, αλλά άμα αυτό ταιριάζεται, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι θα έχετε κάποια, μπορεί να έχετε κάποια κοινά κομμάτια, ξέρω εγώ, που να έχετε γράψει σε φάση παρέας, ας πούμε, οι δυο σας. Όχι. Κάτι έχουμε κάνει, αλλά δεν έχει τύχει πολλές φορές. Δηλαδή να βρεθούμε σε στούντιο και να πούμε να... Ναι. Είσαι κανένα δίσκο με τον Σόκος, την Ύδρα των Πουλιών, που είναι ολοκλήρου βασισμένο σε στίχους του Εγκονόπουλου. Του Εγκονόπουλου, ναι. Πώς προέκυψε η συνεργασία με τον Σόκος? Εσύ τον επέλεξε, δηλαδή. Γνωριστήκαμε και μπήκε η ιδέα αυτή. Του είχα πει και εγώ ότι του είπα ότι ο Γονόπουλος είναι από τους αγαπημένους μου Έλληνες ποιητές, αν όχι ο πιο αγαπημένος. Και το κάνατε. Το κάναμε. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίος δίσκος. Γι' αυτό λέω πώς τον επέλεξες για να γράψεις, ας πούμε, τη μουσική. Δηλαδή έχετε δέσει πάρα πολύ. Γνωριστήκαμε, μιλήσαμε και είπαμε να το κάνουμε και το κάναμε. Ωραία. Μου άρεσε δηλαδή τα πράγματα που άκουσα, δηλαδή μου άρεσαν και ναι. Λέω δώστε. Ωραία. Εκτός από αυτό το δίσκο που ήταν το 10, το 2010, έχεις να κυκλοφορήσει κάτι από το διπλό CD του 4 νομίζω ή κάνω λάθος. Ναι. Ναι. Και είχες πει στην Έφη Τζαβάρα για εκείνο το δίσκο ότι έλεγα να τον βγάλω τριπλό, ότι είχες και άλλο υλικό και σε ένα μισή χρόνο θα το βγάλεις. Και τριπλό και τετραπλό. Αλλά τελικά δεν το βγάλεις. Γιατί? Μετά πέσαμε στην
ξέρεις, δεν είμαι για τους ανθρώπους που... Εργασιομανείς, ας πούμε, να πεις ότι θα φτάσει. Εκτός αυτού, δεν είμαι και από τα αγαπημένα παιδιά της, των δισκογραφικών εταιριών, ας πούμε. Ναι. Ούτε είμαι και από μόνος μου να πεις να έχω κάποια φράγκα, να πούμε, να πω δεκαπιά, θα τον βγάλω μόνος μου, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, τώρα λέμε και με τα παιδιά, επειδή έχω γράψει και κάμποσα καινούργια τραγουδάκια. Να βγάλετε κάτι. Ναι, τώρα σε τι φόρμα θα βγει, πώς θα τα κάνουμε, θα τα ανεβάζουμε ένα-ένα στο YouTube, έτσι προς... δεν ξέρω ακόμα σε τι μορφή. Μπορεί να μας συμπληρωθεί κάποιος αριθμός και κάπως ταιριάζουν, γιατί τα παίρνω και σαν σύνολο πώς, ναι, πώς κολλάνε, ας πούμε. Σαν χαλάκι, ας το πούμε έτσι. Και βλέποντας και κάνοντας. Παίζουμε πάντως μερικά από αυτά όταν στο live, δηλαδή ζωντανά. Ωραία. Πιστεύεις ότι το διαδίκτυο δίνει περισσότερες δυνατότητες σε κάποιο μουσικό να γνωστοποιήσει τη δουλειά του? Μπορεί να έχει και κάποιες παγίδες, ας πούμε. Παγίδες πάντα υπάρχουν. Αλλά ναι, είναι πιο... γενικά είναι πιο εύκολο σήμερα. Πιο εύκολο. Ναι. Να έχεις... ακόμα και ένα μαγνητοφωνάκι. Παλιά δηλαδή και το ένα απλό μαγνητοφωνάκι με ένα μικρόφωνο ήταν πιο δύσκολο. Ήταν κάτι το λίγο πιο άπιαστο. Ναι. Ενώ τώρα δεν υπάρχει, ας πούμε, όποιος υπάρχει, ας πούμε, αυτά έχουν κάποια και γράφουν, μπορείς να γράψεις. Και με ένα λάπτοπ δηλαδή, να έχεις, μπορείς να γράψεις, να γράψεις. Ωραία. Λιγότερο από ένα λάπτοπ, ακόμα και με ένα δημοσιογραφικό, ας πούμε, μπορείς να κάτσεις να γράψεις, πρόχειρα έστω. Ναι. Τι θα έλεγες να προσέξεις σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί ουσιαστικά με τη μουσική, ουσιαστικά όμως. Δηλαδή θέλει να κάνει κάτι με τη μουσική. Δεν μ' αρέσει να... Όχι, παιδί μου, δηλαδή αν σου λέω εγώ... Να ακολουθείς την ψυχή του. Αυτό. Την καρδιά του, δηλαδή. Ναι. Το χούι του. Το χούι του. Ωραία. Υποκριτική έχεις σπουδάσει? Όχι. Όχι. Τίποτα δεν έχω σπουδάσει. Τίποτα. Ωραία. Ψέματα, έχω δώσει εξετάσεις στην Πάντιο Μπίκα, παρακολούθησα μία ώρα. Από ένα δίωρο. Ούτε τις δύο ώρες δεν έκανες, δηλαδή. Ούτε τις δύο ώρες. Μία ώρα. Μία ώρα και μετά δεν ξέρω. Και σε τι σχολή έχεις περάσει? Στην Πάντιο. Ναι. Τότε δεν υπήρχαν, ήταν επί Πάντιος. Α, ήταν σκέτη Πάντιο σχολεία, ας πούμε, και ήταν όλοι μας. Ωραία. Στην ώρα φιλοσοφίας ήταν τότε. Και έφυγε στην ώρα φιλοσοφίας. Ναι. Γαμώτα. Παρόλο που ήταν και φίλος ο καθηγητής, οικογενειακός φίλος, ο Γιάννης ο Θοδωρακόπουλος, ο Θοδωρακόπουλος και πολύ σημαντικός. Ναι. Συντηρητική. Ακόμα και για τη στάση του στην επταετία. Ναι. Και ο συντηρητικός άνθρωπος. Ναι, ναι, ήταν συντηρητικός. Και αξιοπρεπείς άνθρωποι. Ναι, αλλά σίγουρα, ναι. Παντού υπάρχουν και αναξιοπρεπείς παντού. Αλλά έφυγα γιατί μας τόνισε από την αρχή ότι δεν θα ασχοληθούμε με τις ανατολικές φιλοσοφίες, διότι δεν έχουν καμία αξία, ας το πούμε, δεν μπορούμε. Παραμόνουμε την ελληνική. Κάπου, ξέρεις, εκείνη την εποχή και ώρα που διάβαζα διάφορους Κινέζους ή Ζεν, ας πούμε, για τέτοια και κάπου σου χτύπησε. Εντάξει. Άμα είναι τίποτα, άμα έρθει σπίτι θα το ρωτήσω σπίτι. Να κάθομαι τώρα, βαρέθηκα. Τώρα διόρθωσέ μα, θα κάνω λάθος αυτό που θα σε ρωτήσω, αν είναι σωστά αυτά που ξέρω. Η πρώτη ταινία που έπαιξες ήταν η Φόνησα, το 73. Ωραία. Και η τελευταία είναι Στο βάθος κήπος, το 9. Ή υπάρχει κι άλλη? Νομίζω, ναι. Ωραία. Σαν μεγάλο μήκος του βράχιστον. Ναι, ναι. Θέλω να μου πεις, αν σε έχει διδάξει κάτι ο κινηματογράφος, τι απαιτήσεις έχει και ποιες οι διαφορές του με την τηλεόραση? Ναι. Να με διδάξει, δεν νομίζω να με διδάξει τίποτα, να μην το... Να μην το είχες, ας πούμε, ναι. Κάποιο τρόπο. Αν θέλεις... με βοήθησε να πιστοποιήσω ότι κάποια από αυτά που ήξερα ότι πράγματι είναι έτσι. Τι άλλο είπαμε? Τι απαιτήσεις έχει? Δηλαδή, ρε παιδί μου... Το σινεμά μπορεί να έχει οποιαδήποτε απαίτηση. Δηλαδή?
το να κάτσεις, ας πούμε, και να κοιτάς απλώς με απλανές βλέμμα, αρχίζουμε από το τίποτα. μέχρι του να, ξέρω εγώ, άμα μπορέσεις να κάνεις μια πίπα στον εαυτό σου, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Ή σε κάποιον άλλον. Αυτό ακούγεται πιο εύκολο, εντάξει, είναι πιο εύκολο το να κάνεις άλλο. Ναι, είναι πιο εύκολο, ναι. Γι' αυτό είπα το, το σχεδόν αδύνατο. Άρα ουσιαστικά μου λες, ας πούμε, ότι θέλει πειθαρχία, ας πούμε. Απαιτεί πειθαρχία. Όλα θέλουν πειθαρχία και η μουσική θέλει πειθαρχία. Ναι. Γενικά η ελευθερία θέλει πειθαρχία. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Σωστό. Χωρίς πειθαρχία δεν γίνεται. Και θες να μου πεις ποιες διαφορές, ας πούμε, του κινηματογράφου. Όχι να πειθαρχήσουν. Ναι, όχι, εντάξει. Δηλαδή να, πρέπει να. Εσύ ο ίδιος να μπει σε κάποια πλαίσια του για, πεις, για να ζήσω με άλλους ανθρώπους, πρέπει να έχω κάποιο είδους πειθαρχία. Ναι. Δηλαδή τα σκουπίδια μας, πούμε, δεν τα ρίχνω, ας πούμε, που να ενοχλούν, ας πούμε, τον άλλον. Ναι. Όλη η Ελλάδα γεμάτη σκουπίδια είναι. Ναι. Και τι διαφορές εσύ θα εντόπισες ανάμεσα στον κινηματογράφο, στις απαιτήσεις του και στις απαιτήσεις τηλεόρασης? Είναι κοινά, ας πούμε, πράγματα? Έχουν και κοινά, αλλά έχουν και μεγάλες διαφορές. Το σινεμά διαλέγεις και πας. Mm-hmm. Και βλέπεις μια ταινία. Mm. Ενώ τηλεόραση ο κάθε πούστης, ας πούμε, έχει δικαίωμα, πληρώνοντας κάποιο μικρό, ένα ευτελές αντίτιμο ουσιαστικά, επειδή είναι, ξέρω, μεγάλο εργολάβος ή μεγάλο εφοπλιστής ή μεγάλο πούστης, ας πούμε, mm. να μπορεί να σου εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο μες στο σπίτι σου. Ναι. Άρα δηλαδή του δίνει το δικαίωμα το κράτος να σου κάνει πλήση εγκεφάλου. Ναι, της δικής του, δηλαδή αισθητικής, ας πούμε, και ούτω καθεξής. Ναι. Ως ηθοποιός όμως έχουν διαφορές απαιτήσεις. Κοίτα, το τηλεοπτικό είναι λίγο πιο, πιο γρήγορο, ας πούμε. Δηλαδή απαιτεί, ναι, λιγάκι πιο γρήγορο την κίνηση, ας πούμε. Ναι, okay. Θέλω να μου πεις, ποιον σκηνοθέτη από αυτούς που συνεργάστηκες, ας πούμε, θαυμάζεις περισσότερο και με ποιον? Κοίταξε, δεν θαυμάζω κανένα. Εντάξει, γενικά, το αποτέλεσμα. Γενικά με το, ούτε τον Elvis Presley δεν θαυμάζω, ναι, ας πούμε. Μου άρεσε, δεν θαυμάζω κανέναν. Δεν θαυμάζω. Ωραία. Δεν θαυμάζω εύκολα, δηλαδή. Δεν μ' αρέσει να θαυμάζω. Ναι. Γιατί αυτομάτως τοποθετείς τον άλλον σε ένα βάθρο και τον κάνεις άλλο από αυτό που είναι. Ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Εκτιμώ τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο πολύ. Ναι. Είναι από τους λίγους σκηνοθέτες που ξέρει γιατί κάνει και ξέρει να κάνει σινεμά. Mm-hmm. Άσχετο με το αποτέλεσμα. Ναι. Καμιά φορά μπορεί να είναι λίγο καλύτερο, λίγο χειρότερο. Για μένα πάντα. Ναι. Τον Νίκο τον Περάκη. Ναι. Ναι. Αυτούς. Αυτούς. Βασικά, ναι, αυτούς. Βασικά αυτούς. Αν έκανες εσύ μια ταινία, ας πούμε, για τη σημερινή Ελλάδα, λέμε το, τι τίτλο θα έδινες? Χέσε μέσα. Ωραία. Ή τα κλασικά αυτά, το μάθανε πως γαμιόμαστε, πλάκωσαν εκεί γύφτη. Βέβαια αυτό θα είχε το γύφτη που είναι πολιτικός μείωθος σήμερα. Ναι, ναι. Σωστό. Αυτό πάλι να αυτολογοκρίνονται όλοι, να φοβούνται να μιλήσουν, να μην θεωρηθούν σεξιστές, ρατσιστές. Εντάξει. Όπως τους ανάπηρους, τους ακάτηδες, ας πούμε. Μεγάλη κάποια στιγμή μαλακή, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ειδικές δεξιότητες. Κάποια στιγμή πήγε να περάσει το εμποδιζόμενα άτομα και τώρα έχει πέσει το απρόσωπο αμαία. Ναι. Είναι σαν, πώς λέμε, κιαδέ, υπηρεσία που ασχολείται με τους άστεγους, κιαδέ, δηλαδή που πάει ο νους αμέσως, κιάδας. Ναι. Εωποιεί, που πάει το νους στο πίον. Μπορώ να κάνω μια παρένθεση? Οι απαγορεύσεις δεν δημιουργούν πολιτισμό και δεν φτιάχνουν τους ανθρώπους και τις συμπεριφορές τους. Να βγάλουμε νόμους και να πούμε αυτό είναι σεξιστικό, αυτό είναι φασιστικό, μην πεις αυτό, μην πεις εκείνο.
πολιτισμός φτιάχνεται με την παιδεία. Έτσι. Όχι με τις, με τους νόμους. Τον πολιτισμό, ο πολιτισμός. Δεν θα πεις στο Αιγύπτο, πώς θα τον πεις. Πώς θα τον πεις στο Αιγύπτο. Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή, αυτά είναι μαγική. Σε μας λένε. Λοιπόν, ναι, μου είπες τον τίτλο. Από όλα όσα έχεις κάνει μουσικά, κινηματογραφικά, ας πούμε, και τηλεοπτικά, έτσι, ποια θεωρείς τα πιο σημαντικά? Σημαντικά. Για σένα σημαντικά. Ότι το ευχαριστήθηκες, ας πούμε. Όλα τα ευχαριστήμα. Μα πλέγω, φροντίζω εκ των προτέρων, δηλαδή σε αυτό κάνω ένα προγραμματισμό κατά κάποιο τρόπο. Okay. Δηλαδή να πηγαίνω κάπου στα σίγουρα ότι αυτό που θα κάνω θα περάσω καλά. Καλά. Καταρχήν, όσο και να κάνεις κάτι καμιά φορά κατά ανάγκη, ναι, για να βγάλεις κάποια φράγκα για να επιζήσεις, ναι, αυτά, εφόσον δεις το χέρι σου και βάζεις την τσίφρα σου, ας πούμε, και συμφωνείς να το κάνεις, πιστεύω ότι πρέπει να το κάνει κανένας με την ψυχή του. Ναι. Και όχι να το κάνεις αναγκαρία ή να το κοροϊδεύει. Ναι. Ωραία. Μπορείς να το κοροϊδέψεις μετά. Καταρχήν για να κοροϊδέψεις πρέπει να έχεις κοροϊδέψει ήδη τον εαυτό σου, δηλαδή να κάνεις, όχι να τον πλανήσεις, να τον παραπλανήσεις, να τον κοροϊδέψεις, να τον σατιρίσεις, ας πούμε. Άμα δεν το κάνεις αυτό με τον εαυτό σου, μπορεί να το κάνεις και με κανέναν άλλο. Μάλιστα, ωραία. Γιατί περισσότερο μουσικός από ηθοποιός? Κοίταξε, γιατί μουσικός κάνεις καταρχήν σε μεγαλύτερο ποσοστό αυτό που θέλεις. Ναι. Δεν έχεις κανένα να σου πει τι να παίξεις, πώς να το παίξεις. Ναι. Ενώ στο, ως ηθοποιός είναι, όλα είναι επί παραγγελία. Mm-hmm. Σε μεγάλο ποσοστό. Σε μεγάλο ποσοστό, ναι. Άρα αυτός είναι ο κύριος λόγος, ας πούμε. Ναι, δεν είναι, μ' αρέσει να παίζω. Ναι. Αυτός είναι ο κύριος λόγος, γιατί δεν γίνονται ταινίες και ποτέ δεν γινόντουσαν αρκετές ταινίες. Άλλο είναι αυτό. Άλλο. Όχι, αυτό δεν ρωτάνε δε επιλογής ότι δεν σ' αρέσει. Δεν ρωτάνε αυτό. Μ' αρέσει, δεν λέω ότι μ' αρέσει. Αλλά τι σου λένε, τι θα κάνεις. Αλλά ξεχωρίζω αυτό, ας πούμε. Ωραία. Δεν είναι το ίδιο. Εντάξει, άλλη είναι η ευχαρίστηση, ας πούμε. Στο, η μουσική είναι άλλο πράγμα. Η μουσική φεύγεις. Το άλλο μπορεί να φύγεις όταν πας να δεις την ταινία. Ναι. Να φύγεις δηλαδή από την αίθουσα. Καλά, και στη συναυλία μπορεί να φύγεις. Στη συναυλία μπορεί να φύγεις, ναι, δεν λέω. Απλώς εσύ ο ίδιος, δηλαδή να δεις τον εαυτό σου, ας πούμε, στην ταινία και να πεις, άρε, ναι, κατάλαβα. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, εάν δεν, γι' αυτό λέμε και στο σινεμά, η νεκροψία θα δείξει. Δηλαδή την ώρα των γυρισμάτων, τι μπορείς να κρίνεις ή να έχεις εύκολα στο νου σου το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Αυτό λέμε η νεκροψία θα δείξει. Ενώ στη μουσική εκείνη την ώρα που παίζεις καταλαβαίνεις ότι παίζεις καλά ή ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι πάει μπρος πίσω, ας πούμε. Ναι. Και πρέπει να το κοιτάξουμε σε κάποια πρόβα. Ναι. Ωραία. Στο περιοδικό πάλι είχες κάνει κάποιες μεταφράσεις και είχες γράψει κάποια κείμενα, τα οποία σε μια, νομίζω είναι πρόσφατη συνέντευξη του, ο Νάνος Βαλαωρίτης τα θεωρεί εξαιρετικά και είχε την απορία γιατί δεν συνέχισες. Ποιος σου είπε δεν συνέχισα? Ποιος του είπε δεν συνέχισα? Κάπου εδώ δεν υπάρχουν. Δεν έχουν εκδοθεί τουλάχιστον. Όχι, για ποιο λόγο, δεν θες? Δεν έχω πολύ πρεμούρα, ας πούμε, αλήθεια. Ναι, okay. Όπως δεν τα πάω καλά με τις δισκογραφικές εταιρείες, άλλο τόσο δεν τα πάω καλά για με τους εκδοτικούς οίκους και τις αλυσίδες πολιτισμού. Εννοείς τα public και τα... Είναι και φρασίτατε οι πουσίδες. Αλυσίδες πολιτισμού. Ναι. Πες το κάπως αλλιώς, βρες μια άλλη, ένα άλλο ώρα, αλυσίδες πολιτισμού. Ναι. Μόνο του πολιτισμού οι αλυσίδες μας λείπανε. Όμως τώρα που το πες αυτό και το πες και πριν για τις δισκογραφικές, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάει πολύ κάκος με υλικό και θα του πει δισκογραφική όχι, δεν θέλω. Κοίταξε, σε σχέση με αυτό που υποτίθεται ότι ξέρει ο ίδιος ή φαντάζεται ο ίδιος ή έχει μελετήσει, ας πούμε, ο ίδιος ότι θα πουλήσει, το χρήμα που θα πρέπει να δώσει, επειδή με πολύπλοκο σας... Δεν θα έχει αντισταθμιστικά ωφέλη, ναι, μπράβο, ναι.
Οπότε... Με αρέσει να γίνεται χάουλιμο στο στούντιο, να περνάνε μουσική, αυτά, να παίζουν, να δοκιμάζω πράγματα, να πειραματίζομαι. Οπότε αυτό δεν συμφέρει. Ναι. Αυτούς είναι να πάνε, ας πούμε, αυτό με τις παρτιτούρες μπροστά ή δυνατόν, ας πούμε, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Ναι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω... Δεν είμαι έντεχνος, δηλαδή. Δεν ξέρω καν μουσική. Ναι. Δεν το έντεχνος πώς το εννοείς? Ούτε να γράφω, ούτε να διαβάζω. Αυτό εννοείς ότι δεν είσαι έντεχνος. Αυτό εννοείς. Όχι, έντεχνος... Εννοείς έντεχνη, την έντεχνη σκηνή. Ναι, ούτε αυτό. Τι άλλο είναι το άλλο είδος που με εκνευρίζει, εκτός από το εύκολο ηρωικό καταγγελτικό, ναι, που έχουν, ας πούμε, οι ράπερς, οι χιπκοπάδες, ας πούμε, για αυτά, ενώ έχουν ωραία θεματάκια, ας πούμε, για αυτά, το καίνε, γιατί μετά από λίγο δεν ξέρουν να απαγγέλνουν οι περισσότεροι, ας πούμε. Ναι. Μετά από λίγο σου ακούγονται όλα το ίδιο. Το έντεχνο γιατί το γουστάρεις, το βρίσκεις κλαψομουνικό. Ναι, μαζί το πάμε. Ναι. Και κλαψομουνία και δίθεν. Και οι άλλοι έχουν δίθεν. Και αυτό το ηρωικό κατακλυκτικό έχει δίθεν. Ναι. Το ποζάρισμα δηλαδή. Ναι. Άρα εσύ θεωρείς ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, πολιτικό τραγούδι σήμερα, ή υπάρχει? Υπάρχει και δεν το ξέρεις? Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Ναι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Πολιτικό τραγούδι είναι και το ερωτικό τραγούδι. Ναι. Συμφωνώ. Δεν υπάρχει. Πολιτική είναι όλα. Ναι. Από τη στιγμή που βγαίνεις από το σπίτι σου και αντιμετωπίζεις άλλους ή άλλων εκτός από σένα, είναι πολιτική. Διότι δεν βγεις όπως είσαι σπίτι σου. Σπίτι σου μπορεί να είσαι βρωμήλος, να κάθεσαι με τη ρόμπα να μάγει τις παντόφλες. Όταν όμως είναι να βγεις έξω αυτομάτως, θες να σε νοιαριστείς, θα κάνεις το μπάνιο σου, θα φορέσεις το κουστούμάκι σου ή ό,τι άλλο φοράς, ας πούμε. Πολιτική είναι γι' αυτό. Θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει καλλιτέχνης και τον ορισμό σου για την τέχνη. Καλλιτέχνης, όπως και διανοούμενος, είναι μια έννοια παραφοράς του πράγματος. Δηλαδή παραπλάνησης. Καλλιτέχνες είναι όλοι οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ενδυνάμεις. Ναι. Τέχνη είναι οι άσκοπες πράξεις, οι άσκοπες μάλλον δραστηριότητες, αν θέλεις, που έχει ο άνθρωπος σε αντίθεση με τα ζώα, που μας ξεχωρίζουν από τα ζώα. Mm-hmm. Τόσο απλά. Να. Ωραία. Ή κοντά... αφήσεις μια δραστηριότητα, ας πούμε, έχουμε κι άλλες. Ναι. Αλλά μια βασική δραστηριότητα που μας χωρίζει από τα ζώα είναι η τέχνη. Μάλιστα. Η μεταφυσική, ας πούμε, ανάγκη, πασχετώσει του ανθρώπου να κάτι να σκαλίσει, κάτι να γράψει, κάτι να φτιάξει. Ναι. Ωραία. Ξέρω ότι σου άρεσε πολύ η περίφημη beat γενιά. Φαντάζομαι σου άρεσε ακόμα, έτσι. Ναι. Τι πιστεύεις ότι... Δεν είμαστε χίπηδες, κύριε. Εσύ τι πιστεύεις ότι πρόσφερα... Σκορπιδεύαμε τους χίπηδες. Ναι. Τι πιστεύεις ότι πρόσφερα στη λογοτεχνία, η beat γενιά, τι πρόσφερα, ας πούμε? Τον εαυτό τους. Ναι, θέλω να πω, ας πούμε, λογοτεχνικά, τι παραπάνω έδωσαν, τι διαφορετικό... Δεν μπορώ να τα σκέφτομαι έτσι. Ναι. Πώς τα σκέφτεσαι δηλαδή? Απλά το διαβάζεις και σ' αρέσει, ας πούμε. Το διαβάζω και μ' αρέσει. Ναι. Το βλέπω και μ' αρέσει. Ναι. Οκ. Okay. Δηλαδή όταν αυτό του κριτικού, ας πούμε, την σκέψη, δεν μπορώ να την παρακολουθήσω. Ναι. Μ' αρέσει κάτι, μ' αρέσει. Ναι. Τώρα το γιατί μ' αρέσει, τι εννοεί ο καλλιτέχνης, εδώ δεν ξέρει ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Θα μου πεις εσύ, κυρία μου. Ναι. Σωστά. Οκ. Okay. Τι ακούς και διαβάζεις τον τελευταίο καιρό? Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Τι ακούω και διαβάζω? Ακούω πινελί για πολλά. Για την κατάσταση και για αυτούς που μας έχουν φέρει σε αυτήν την κατάσταση. Ναι. Βλέπω στην τηλεόραση τις μπομπές τους. Mm-hmm. Γιατί είμαι για τις... αυτές ότι κράτα το φίλο σου κοντά, αλλά τον εχθρό σου ακόμα πιο κοντά, mm-hmm, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Mm-hmm. Με το να γυρίσω την πλάτη, ας πούμε, στην τηλεόραση, την πάρα πει ότι δεν υπάρχει. Σωστά. Και από εκεί και πέρα διαβάζω διάφορα.
Κυρίως πιο πολύ κάποια βιογραφικά, όχι αυτοβιογραφικά, περισσότερο βιογραφικά ορισμένα πράγματα που με ενδιαφέρει και που μπορεί να σε μεταφέρουν σε κάποια άλλη εποχή, σε κάποιους άλλους τόπους, ας πούμε. Ιστορία διαβάζω, μου αρέσει η ιστορία. Δεν έχω... Ναι, είναι κατά περιόδους, κατά καιρούς, ας πούμε. Ωραία. Θέλω να μου πεις, τι ήθελες να γίνεις μικρός, ή ήθελες να γίνεις κάτι. Γιατί μας ρωτάγανε. Κοίταξε, ναι. Πάντα γύρω από, από τη μουσική και το σινεμά ήταν. Α, το έχεις από μικρός, δηλαδή. Επειδή μεγάλωσα με κλασική μουσική, ήθελα να γίνω μαέστρος, ας πούμε. Δίθυνα, ναι. Είχα έτσι, μπαγκέτες, ας πούμε, και δίθυνα. Ναι. Ο πατέρας μου, επειδή ήμουν, δεν ήμουν υπάκου, ας πούμε, παιδί, είχε ένα πιάνο, το άνοιγε μια στις 20 μέρες και έπαιζε έτσι λίγα κορδάκια, έπαιζε λίγο μαντολίνο, λίγη κιθάρα. Ναι. Μου απαγόρευε στα 3 μέτρα να το πλησιάζω το πιάνο. Αντί να πει το παιδί μου έχει έφεση στη μουσική, ας πούμε. Ναι. Μετά κάπου είχα στο κεφάλι μου και το γιατρός, γιατί και οι δύο ήταν γιατροί, αλλά συνεχώς μου πηλίζανε το κεφάλι ότι θες γίνε εκτός από γιατρός. Βέβαια όταν έγινε αυτό που έγινα... Σου λέγανε γιατί έγινε αυτό. Ναι, δεν πολύ... Δεν τους καλάρεσε. Ναι. Η μάνα μου έλεγε πρέπει μια δουλειά παιδί μου και κάνει. Ναι. Δεν υπάρχουσα να πω σε αυτό. Και βέβαια σινεμά, σκηνοθεσία. Και ακόμα το λέω καμιά φορά ότι η δουλειά μου είναι σκηνοθεσία. Και πράγματι, και στη μουσική, ας πούμε, σαν σκηνοθεσία είναι. Ναι, βέβαια. Για να οργανώσει μια μπάντα. Δηλαδή, ο μαέστρος, ας πούμε, ουσιαστικά ναι, σκηνοθέτης είναι. Ναι, ναι. Σωστά. Δεν είμαι ακριβώς μαέστρος, βέβαια, αλλά κατά κάποιο έτσι. Διαστροφικό, ας πούμε, τρόπο. Τρόπο είσαι. Ωραία. Με τα αθλητικά ασχολείσαι. Να. Μετά ασχολείσαι. Okay. Έτρεχα μικρός, εντάξει δεν ήμουν αγάς, αλλά πήγαινα μια εποχή, πήγαινα κάθε μέρα και έτρεχα 5 χιλιόμετρα και στο εθνικό, 800 άρις ήμουνα βασικά. Αλλά έχω κάνει κι άλλα, έχω τρέξει 400 εμπόδια και ύψος έχω επιδείξει και τριπλούν έχω προσπαθήσει να επιδείξω. Πυγμαχία έχω κάνει λίγο, με τα αυτοκίνητα και με τις μοτοσυκλέτες αρκετά, με τα αυτοκίνητο και εντός και εκτός δρόμου και με τις μηχανές κυρίως εκτός δρόμου, περισσότερο με το αυτοκίνητο ομολογουμένως και ακόμα λίγο, ξύλο παρακολουθώ, ο Στίβος μου αρέσει πολύ. Ο Στίβος. Έχω δει, άμα μαγιστεί το Ζάτοπεκ, ας πούμε, να τρέχει κάπου το έχω, ξέρεις, ότι μπορώ να φύγω ήσυχος, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Ωραία. Εντάξει, φόρμουλα ήμουνα θαυμαστής εντός εισαγωγικών. Ναι. Είπαμε το θαυμάζω. Ναι, ναι, ναι. Εκτιμώ. Εκτιμούσες τέλος πάντων. Το Φάντσο. Ο Μανουέλ Φάντσο. Αλλά τώρα φόρμουλα εντάξει, βλέπω και πού καμιά φορά. Αλλά μου φαίνεται σαν video game περισσότερο παρά. Δηλαδή ο άνθρωπος παίζει όλο και λιγότερο ρόλο. Σε σχέση με το μηχάνημα, ας πούμε. Σε σχέση με τη μηχανή. Ναι. Ωραία. Στο Θεό πιστεύεις? Όχι. Όχι. Στην έννοια πιο του πολύ μπορεί να πιστέψω να πούμε σε πολλούς θεούς παρά στον έναν. Παρά σε έναν. Ναι. Αν και ούτε αυτό ισχύει. Ναι. Πιστεύω ότι θεοί είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και θεοί και δαίμονες συγχρόνως. Εδώ η κόλαση εδώ... και ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Ωραία. Εμείς τα φτιάχνουμε. Στην έννοια του έθνους πιστεύεις? Κοίταξε, στην έννοια του έθνους πιστεύω υπό την έννοια της γλώσσας. Αυτό που μου έλεγες πριν. Ναι. Μπορείς να δηλαδή η γλώσσα είναι η πατρίδα μας. Ποιοι είμαστε εμείς, αυτοί που μιλάμε αου αου, ας πούμε. Ναι. Οι άλλοι ποιοι είναι, αυτοί που μιλάνε βαου βαου, ας πούμε. Ή γαου γαου. Ναι. Αυτές είναι. Μόνο από εκεί μπορεί να λογίζεται η πατρίδα. Ναι. Ωραία. Αυτό που λένε ελληνικότητα υπάρχει για σένα? Και αν υπάρχει, τι περιλαμβάνει? Τη γλώσσα. Τη γλώσσα. Καταρχήν. Ναι. Τις εκφράσεις της, τον τρόπο που σε οριμάζει, αν θέλεις, η γλώσσα ίδια.
μεγαλώντας. Ναι. Γιατί ξέρεις, πολλοί βάζουν στην ελληνικότητα, ξέρω, το Βυζάντιο, τον... Το Βυζάντιο είναι το η απεχθέστερη, εκτός από τη σημερινή, η οποία όμως προς το παρόν, ευτυχώς, τουλάχιστον είναι μικρή ακόμα το... Ναι, δεν έγινε αυτά τα δεκαετία. Κράτησε δεκαεώνες. Χιλιά χρόνια, ναι. Ήταν ό,τι χειρότερο. Άρα δεν θα το συμπεριλάμβανες μέσα στην ελληνικότητα. Για τον ελληνισμό, αν θέλεις. Για τον και για τον άνθρωπο τον ίδιο, για αυτούς που... Ναι. Υφίσταντο το Βυζάντιο. Ναι. Και δυστυχώς το έχουμε, ειδικά από τους πνευματικούς σταγούς και τους λεγόμενους διανοωμένους, είναι το λιβανίζουν, για να πούμε. Ναι. Εξού και το, η απέχθειά μου προς την κλαψομουνία που και αυτοί να έχουν, δηλαδή έχει να κάνει, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το Βυζάντιο. Η κλαψομουνία. Δεν έχει να κάνει. Από ποια άποψη? Ξέρεις ότι αυτό η βυζαντινή μουσική, το έτσι, ο ψάλτης, να πούμε. Α, έτσι το θέλετε, ναι. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να ψάξουμε το δημόδες περισσότερο. Δηλαδή του λαού, η λαϊκή, τη λαϊκή κουλτούρα, να πούμε. Στην οποία δεν έχουμε. Ναι, δεν μπορεί σήμερα. Δεν είναι ευκαιρία, ας πούμε, να φτάσει μέχρι εκεί. Δεν... Μόνο, σε μόνο προφορικά μπορεί να έχουν περάσει κάποια πράγματα ή στους στίχους. Ναι. Δεν μπορεί όμως να δημιουργείται και σήμερα λαϊκή κουλτούρα και να μην το ξέρουμε. Βέβαια, όχι, δημιουργείται και το ξέρουμε. Ενώ όχι απλώς στο... για τους... πώς να το πούμε... Για την που λέγαμε εξουσία, πριν. Εξουσία και του πνεύματος, ας πούμε. Η παράδοση είναι κάτι που είναι μουσιακό είδος, που απαγορεύεται να το πειράξεις. Η παράδοση δημιουργείται κάθε μέρα. Ναι, άλλωστε, άμα δεν την πειράξει, δεν θα έχει και να παραδώσει μετά στον επόμενο. Α, μπράβο. Ναι, άρα κάτι πρέπει να βάλει κι εσύ, το, κάποιο πετραδάκι, ας πούμε, σε αυτή τη, στο, δηλαδή είναι ένα παζλ, ας πούμε, και ένα κομμάτι να λείπει, ας πούμε, δεν είναι. Ναι. Αν πεις, να το τελειώσεις, δεν τελειώνει. Είναι ένα παζλ που δεν έχει τέλος. Ναι. Προστίθεται συνέχεια πράγματα. Ναι. Και ευτυχώς που δεν έχει τέλος. Ναι, ενώ παράδοση... αυτοί το έχουν τελειώσει, καταλάβεις. Σου λέει είναι κάτι εκεί για το μουσείο, μη εγγίζεται. Ναι. Έχεις πει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει πολιτισμός. Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό? Στην Ελλάδα, την νεότερη Ελλάδα, την νεότερη, ναι. Λέμε το νεοελληνικό κράτος. Ναι. Δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχουμε δημιουργήσει πολιτισμό. Mm. Μπορεί να υπάρχουν, να έχουμε πάρει... Νόμπελ λογοτεχνίας, αλλά αυτό δεν αποτελεί τεκμήριο πολιτισμού και καλά απόδειξη. Θα λέω τα ίδια και τα ίδια, αλλά έτσι είναι. Ο πολιτισμός είναι σαν την κουβερτούλα που σου βάζει η μανούλα, ας πούμε, πάνω για να μην κρυώσεις, σαν της ασφάλεια, σαν της παρηγοριά. Ναι. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα δημιουργήσει. Σαν ο ελληνικός, μια συλλογική, ένα συλλογικό πολιτισμό. Δεν τον έχουμε, όπως ήταν η αρχαία. Βασιζόμαστε στο αρχαιοελληνικό. Ναι. Και σε ποιο αρχαιοελληνικό βασιζόμαστε? Σε ποιο πολιτισμό? Της Αθήνας? Ναι, υπάρχουν και πολλοί. Της Σπάρτης? Της Σπάρτης. Της Σπάρτης. Ναι. Της Μακεδονίας. Της Τράκης. Κοίτα, για το μέσο Έλληνα, ο ελληνικός πολιτισμός, ο αρχαίος είναι ένα πράγμα. Ο Παρθενώνας. Δεν τα ξεχωρίζει. Ο Παρθενώνας και έχει μάθει και ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας. Ναι. Αλήθεια είναι. Μάλιστα. Εγώ είμαι πιο πολύ των προσοκρατικών. Mm-hmm. Δηλαδή, πριν η λογική και ο ορθολογισμός επικρατήσει κατά κάποιο τρόπο. Με τους κυνικούς, ας πούμε, τον Επίκουρο και αυτούς. Και με τους κυνικούς. Ναι. Θέλω να μου πεις, για σένα, τι σημαίνει δηλαδή, παιδί. Κάπως ο σουρεαλισμός, ας πούμε, και το υπερβατικό στη ζωή, ας πούμε, παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την... Λογική της ταινίας. Τεχνοκρατία, ας πούμε, ναι. Ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Και το ορθολογισμό. Θέλω να μου πεις, τι σημαίνει για σένα παιδεία, καλλιέργεια, εκπαίδευση. Γιατί πολλοί τα συγχαίουν αυτά τα τρία. Καμία σχέση. Παιδεία είναι η παίδευση του ανθρώπου. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και πριν. Το να συνειδητοποιήσεις ότι για να ζήσεις σε μια κοινωνία πρέπει να υποβάλεις, ας πούμε, στον εαυτό σου σε κάποιο είδος
πειθαρχίες, αν θέλεις. Ναι. Δεν είσαι μόνος, ας πούμε, στα βουνά να κυνηγάς άγρια θηρία και να ζεις σε μια σπηλιά. Ναι. Μπορείς να το κάνεις, θα μου πεις. Κάντο. Αλλά δεν ζεις μέσα σε μια κοινωνία. Ναι. Ελεύθερος σε μια κοινωνία επίσης προϋποθέτει το να έχεις κάποιο είδος πειθαρχίες και να έχεις κάποιο είδος κοινωνικές συμβάσεις με τους άλλους. Δηλαδή οι Ιάπωνες, ας πούμε, που έχουν την ευγένεια, που επιμένουν σε μια, μπορεί να το πεις και τυπολατρική ευγένεια, κάπου έχουν ένα δίκιο. Yeah. Γιατί κρατάνε, έχουν μια, ένα συμπαγές, ας πούμε, στην κοινωνία τους. Yeah. Νομίζω ότι οι Ιάπωνες, και ειδικά το Ιαπωνικό θέατρο, αν θέλεις, και το σινεμά, σαν αναπαράσταση, είναι ό,τι πιο κοντά στην, στην αρχαία δραματουργία. Mm-hmm. Ναι. Νομίζω είναι πιο κοντά από ότι πολλές από τις δικές μας αναπαραστάσεις. Ναι. Των αρχαίων δραμάτων εννοείς. Ναι. Ναι. Καλλιέργεια, τι είναι? Καλλιέργεια είναι αυτά που σε ελκύουν κατά κάποιο τρόπο και αυτά που συνάμα με αυτά που είναι στη φύση σου, mm-hmm. δηλαδή κάπου αυτά που έχεις στο γονιδίωμά σου κατά κάποιο τρόπο, να τα καλλιεργείς, δηλαδή να ξέρεις να βγει καλός καρπός, ας πούμε, να αποφεύγεις τα ζυζάνια, τα παράσιτα, ας πούμε. Mm. Ούτως ώστε να ανθίσεις κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm. Και εκπαίδευση? Εκπαίδευση είναι και στο στρατό σε εκπαιδεύουμε. εν δυο, ένα τα αριστερό, χραπ, ένα τα αριστερό, χραπ, ένα τα αριστερό, χραπ, χραπ, χραπ. Mm. Άρα τίποτα. Εκπαίδευση ίσον Παυλόφ, ας πούμε. Ναι, συμπεριφορισμός εντελώς. Πώς το λέμε, οι κοινωνικοί αυτοματισμοί. Mm-hmm. Ή εκπαίδευση σε κάποιες ειδικότητες, ας πούμε. Ναι. Άλλο εντελώς. Καμία σχέση με την... Με την καλλιέργεια και την παιδεία. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, που τη σήμερα ημέρα, ας πούμε, όλοι λένε για εκπαίδευση και εκπαίδευση και το παιδεία αναφέρεται όλο, ναι, και λιγότερο. Ναι. Ή τα μπερδεύουν, ας πούμε, δεν είναι στο... Ναι, ταυτίζονται ουσιαστικά, είναι ταυτισμένα. Δεν ταυτίζονται καθόλου. Ναι. Ωραία. Τώρα ας περάσουμε λίγο κάπου αλλού και θα σε ρωτήσω, επειδή ξένησε αρκετό κόσμο, φίλους μου, ας πούμε, στον Κωστόπουλο, γιατί πήγες τελικά? Γιατί αν πάω? Να πας, ρε παιδί μου, εντάξει. Εγώ δεν είπα να μην πας, όπου θέλει πάει ο καθένας, απλά ξένησε πολύ κόσμο. Ναι, okay. Με αφορά? Όχι. Ουσιαστικά είναι, όχι. Ναι, αυτό που λέμε και ξαναλέμε, ότι άμα ακούς, άμα κάνεις τη ζωή σου, βάζεις τη ζωή σου πορεία ανάλογα με το τι σου λέει ο ένας και ο άλλος, ναι. Δεν θα είναι η πορεία σου. Ας πω τώρα μια προσωπική άποψη γι' αυτό. Εγώ σε είδα, έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, έτσι, νόμιζα ότι ήσουν έξω από το νερό σου. Δεν νομίζω. Όχι. Απλώς ήμουν. Ήσουν λίγο κουμπωμένος, ρε παιδί μου. Απέναντί του. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό εννοώ. Πιο πολύ έξω από τα νερά του είδα τον Κωστόπουλο παρά. Δεν τον έχω ξαναδεί τόσο. Ξέρεις. Ναι. Πήγαινε να σε φιλήσει στο τέλος. Κάτι τέτοιο. Γιατί είδα ότι τραβήχτηκες λίγο, ας πούμε, και λέω: ο Κωστόπουλος. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν. Είναι αμετανόητος. Ως προς τι? Ως προς αυτό που έχει... Που έχει προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό. Προσφέρει εντός αγωγικό που έχει δημιουργήσει, να πούμε. Ναι, ναι, είναι αμετανόητος, εντάξει. Ναι. Όλα αυτά τα κολλά lifestyle, να πούμε, για τέτοια. Κοίτα, είναι προτιμότερο αυτό από το να έκανε κάτι άλλο και να παρέμενε αμετανόητος, να το έπαιζε ποιοτικό ο Κωστόπουλος. Ναι. Δηλαδή, καλύτερα έτσι, σε αυτό που είναι, ας πούμε. Σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Επίσης, θα να σε ρωτήσω. Ναι. Δεν έχω τέτοια προβλήματα, ας πούμε. Ναι, okay. Άμα έχεις να πεις κάτι, πας και το λες. Mm.
αν θες να πεις 10 και έχεις πει μόνο τα 2, πάλι καλά. Ναι. Και τα 10 αποκλείεται να τα πεις. Εσύ τον Κωστόπουλο τον ήξερες? Τον ήξερα όταν είχε πρωτόρθει και είχε κάνει εκεί με τον Τερζόπουλο, ας πούμε, αυτά. Κάπου νομίζω είχε ξαναφωνάξει, αλλά σε ραδιοφωνικό επίπεδο. Ναι, τον ήξερα. Ωραία. Αλλά δύο φορές τον έχω δηλαδή τότε. Και γιατί τώρα αυτός φάνηκε, ας πούμε, σαν να γνωριζόταν τα χρόνια, ήταν έτσι υπέρ του δέοντος φιλικός. Ναι. Νίτσε μου και αυτό και τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Πιέστε τον Κωστόπουλο, άστον. Ο καθένας ό,τι του υπαγορεύει η ψυχούλα του. Ναι, ουσιαστικά αυτός ήθελε να το παίξει άνετος απέναντι. Το ξέρω, ας πούμε, και αυτό ήθελε να περάσει. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Ναι, οκ. Okay. Ήσουν διευθυντής στο δημιουργικό σε διαφημιστική. Ναι. Και πώς ήτανε? Κοίταξε, παρόλο που ήταν αρκετά τα λεφτά, και όλα πληρωμένα, δηλαδή από ασφάλειες μέχρι τις βενζίνες, ας πούμε. Και παρόλο που ήταν φίλος ένας από τους τρεις τους κυρίους μετόχους, ας πούμε, τους διευθυντές, ας πούμε, έμεινα κανένα 1,5 χρόνο. Δεν άντεξα παραπάνω. Απασχολούσε δηλαδή 18 ώρες το 24ωρο. Εγώ θέλω 4 ώρες τουλάχιστον την ημέρα για να κάνω αυτά που θέλω ή να μην κάνω αυτά που θέλω. Ναι. Δεν μπορούσα άλλο. Αλλά έχω κάνει εκτός, δηλαδή και εκτός από εκείνη την εποχή, έχω κάνει πολλά τζιγκλάκια για διαφημιστικά. Ναι. Έχω δουλέψει δηλαδή στη διαφήμιση, την ξέρω. Ναι, 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 ναι. Καλά, αυτό είναι γνωστό, ναι. Έχω παίξει διαφημίσεις. Ναι, έχεις παίξει, ναι, ναι. Εράντισα με round-up και γλίτωσα από τα ριζάνια. Αυτές δεν θυμάμαι τώρα, κλωπής, τώρα το θυμάμαι. Ίσως είναι και από τις καλύτερες που που έχεις κάνει. Σαν από υποκριτικής απόψεως, ας πούμε. Είχες πάρει μέρος, περνάω σε άλλο θέμα τώρα, και σε ένα πείραμα με LSD που έγινε στην Αγγλία το 65. Ναι. Σωστά, ωραία. Και με αφορμή το αυτό. Πρώτο μου, δηλαδή, το έχω πάρει καμιά 4.000 τυπάκια, μπορεί και παραπάνω. Ναι. Μέχρι κάποια στιγμή στη ζωή μου. Εντάξει, μετά τα 50-55 δεν είναι και τόσο. Ναι, δεν είναι τόσο καλά. Δεν είναι τόσο ευχάριστα. Ναι. Θεωρείς ότι τα ναρκωτικά είναι απελευθέρωση ή εγκλισμός? Εξαρτάται. Για άλλους είναι εγκλισμός, για άλλους είναι απελευθέρωση. Ως ένα ορισμένο σημείο. Όσα έχουν να κάνουν με ψυχολογικό εθισμό και μόνο, ναι, και πάλι εξαρτάται από τη χρήση που δηλαδή θα κάνεις. Δηλαδή, εάν θα εθιστείς ψυχολογικά, είσαι ενθυαλωμένος. Ναι. Εάν δεν εθιστείς και τα χρησιμοποιείς κατά καιρούς, όποτε σου κάνει κέφια, ας πούμε. Ναι, για αυτό που, για το σκοπό που θέλεις, ναι, ας πούμε, είναι εντάξει. Αυτό δεν, ούτε συμβουλεύω, ούτε ναι, συμβουλεύω, ναι, ναι, κανέναν. Ναι. Εντάξει, αυτό εξαρτάται από τον ίδιο ο καθένας. Τα άλλα που έχουν και σωματική εξάρτηση, λίγο πολύ, συντοχρόνο, το έργο είναι το ίδιο. Και βλέπεις ότι κάπου έχεις μπει σε ένα τρύπ, ας πούμε, όπου πιο πολύ σημασία έχει το ότι ήρθε η ώρα και πρέπει να δεις τον άνθρωπο. Ζεις γι' αυτό. Ναι. Παρά το αποτέλεσμα από τη λήψη, ας πούμε, την ίδια. Και αυτό καλό είναι να το αποφεύγει κανείς. Και μετά από κάποιες περιπέτειες το αποφύγαμε. Ωραία. Νομίζω ότι είχες γίνει γνωστός, πολύ γνωστός μας στο ευρύ κοινό, όταν πρωταγωνίστησες στους Αθαίρετους. Ναι. Βλέπεις χαρακτήρες, ας πούμε, της σειράς, όπως ο Κώστας ή ο Ανδρέας που έπαιζες σήμερα, υπάρχουνε? Γιωμάτο. Γιωμάτο. Κατά αυτήν την άποψη ήταν προφητική. Ναι, ήταν καλά. Η σειρά όσον ήταν αφορά την είσοδο της Ευρώπης και την, ναι, τους Έλληνες να γίνονται Ευρωπαίοι. Και έκανες και τον Νεοδημοκράτη, από ό,τι θυμάμαι, έτσι δεν είναι? Ήσουν ένα ψηλοσυντηρητικό στο Βαλαβανίδη, ήταν το Πασόκι, από ό,τι θυμάμαι. Ναι, μπορεί, πολύ, ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν
όχι, δεν ήταν αυτοποιημένη. Όχι, όχι. Αλλά κατά κάποιο τρόπο ναι, μπορεί να τον πει κανένα έτσι. Ναι, ωραία. Μ' αρέσουν εξάλλου οι ρόλοι που είναι κόντρα. Δεν, δηλαδή το να πάω να παίξω κάπου και να είμαι ο εαυτός μου, ναι, δεν με τραβάει, δεν τίποτα. Βάλε με να σου κάνω ένα εισαγγελέα, έναν αυστηρό πατέρα, κάτι, ένα διεστραμμένο ας πούμε. Ναι, ναι. Όπως δεν είμαι και ο ίδιος. Αλλά... Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, αν η παραμονή σου στη φυλακή, όσο διάστημα έκατσες, θεωρείς ότι σε έκανε κάπου καλύτερο. Σε έκανε καλύτερο άνθρωπο. Ναι, χρήσιμες εμπειρίες είναι αυτές. Αν ξέρεις ότι δεν έκατσες πολύ. Ναι. Και ιδιαίτερα, δηλαδή τώρα υπ' αυτές τις συνθήκες δεν νομίζω να μου πολύ άρεσε κάποια φυλακή. Εκτός αν ήμουν σε κανένα κελί μόνος μου, σε στυλ ο Τσοχατζόπουλος ή κάποιοι από αυτούς που τους έχουν σε στυλ σουίτες ας πούμε, ναι, ή τους χουντικούς ας πούμε, τους είχαν σε βιλίτσες ας το πούμε έτσι. Ναι. Όχι. Γιατί είναι τίγκα ας πούμε. Τέτοιες. Ναι. Αλλά γενικά αυτοί όπως και ο στρατός ας πούμε, η εμπειρία του στρατού, άμα δεν ήταν για κάθεσαι τώρα 2-2,5 χρόνια ξύς τα αρχίδια σου ας πούμε για να χάνεις τον καιρό σου, χρήσιμο είναι, χρήσιμες είναι αυτές πώς να το πούμε, οι συλλογικές του πράγματος. Έχεις κρατήσει είχες κρατήσει επαφή με κάποιους ανθρώπους ας πούμε που ήταν φυλακισμένοι? Έχω, ναι. Έχεις. Ναι. Ωραία. Είχες πετύχει και πολιτικούς κρατουμένους στα διαστήματα αυτά που... Κάτι είχα πετύχει. Και από τη μία και από την άλλη μεριά. Τι εννοείς? Και ποινικούς και πολιτικούς ή πολιτικούς δεξιούς και πολιτικούς αριστερούς? Αυτό. Και τους δύο. Και, δηλαδή, και τα τρία. Ποινικούς, χουντικούς, ούτως ή άλλους. Ούτως ή άλλους, ναι. Χουντικούς, ή αυτοί τους οποίους λέμε ποινικούς. Ναι. Χουντικούς ποιους είχες πετύχει? Όχι χουντικούς. Τι? Ακροδεξιούς, βομβιστές ας πούμε. Εννοείς Μιχαλολιάκο και τα λοιπά. Όχι, όχι από αυτούς, αλλά τον Καλέτσι, ξέρω, αυτού του στυλ. Φυράματος. Μάλιστα. Είχατε επαφές με αυτούς, είχες επαφές ας πούμε ή μπα? Έχουμε μιλήσει, μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Και πώς ήταν μέσα? Μιλά, ήτανε... όμως, δεν έχω. Δηλαδή στη ζωή μου έχω γνωρίσει, πώς να σου πω, από πρωθυπουργούς μέχρι σφάχτες της Ομόνιας, ας πούμε. Ναι. Πολλές φορές πώς να το πούμε, η ηθική πλευρά των σφαχτών της Ομόνιας ήταν... Πολύ καλύτερη. Καλύτερη από ορισμένους πολιτικούς. Ναι, καλά, είμαι σίγουρος αυτό. Πολιτική κάνουν για αυτή, ξέρω. Ποιοι? Και η μαφία κάνει πολιτική. Α, καλά, ναι, εντάξει. Έχεις πει επανειλημμένος ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα είναι η σοβαροφάνεια. Και θέλω να σε ρωτήσω, από τη λεγόμενη πολιτική, την κεντρική πολιτική σκηνή, έχεις δει ανθρώπους που να μην είναι σοβαροφανείς και να είναι πραγματικά σοβαροί? Κοίταξε, υπό την πραγματική έννοια, ο Πάγκαλος ας πούμε δεν είναι σοβαροφανής. Ναι. Είναι αυτό που είναι. Ναι, ναι, υπό την πραγματική. Δεν διστάζει ας πούμε να πει τη μαλακία του. Ναι. Δεν είναι υπολογιστής ας πούμε όπως είναι το άλλο το γομάρι αυτός ο Βενιζέλος ας πούμε. Ναι. Ο οποίος για μένα είναι ο πιο επικίνδυνος από όλους αυτή τη στιγμή. Εκτός από το συνεργείο του Αντωνάκη. Μιλάμε για τους πολιτικούς που τους βλέπουμε που είναι στη Βουλή ας πούμε. Ναι. Που είναι στο κεντρικό, όχι τους παρατρεχάμενους και ναι, τους σφουγκοκολάριους ας πούμε. Ναι. Βενιζέλος είναι μοχθηρών, είναι έξυπνος, είναι συνταγματολόγος και από τη μια μεριά ευτυχώς που είναι μοχθηρός, διότι αυτό τον τυφλώνει σε κάποια πράγματα. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει βρωμοδουλειά ας πούμε, που να έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Να σηκώσει αυτό το χαλάκι κάτω από το οποίο τα σαρώνουν όλα, ας πούμε, θα βρεις Βενιζέλο. Το Σύνταγμα δηλαδή που είναι Σύνταγμα, δηλαδή, το έχει κάνει κουρέλι. Ναι. Άρα με την έννοια την κυριολεκτική της σοβαρότητας, ένας από αυτούς που θεωρείς σοβαρός ας πούμε, επειδή αυτό που λέει τέλος πάντων είναι μαλακιά, αλλά το πιστεύει που το ναι, λέει. Είναι πιο σοβαρός ας πούμε. Ναι. Εντάξει, έχει και αυτός μια, όλοι κάνουμε, είπαμε.
Αλλά ναι, εντάξει. Κάποιο. Υπάρχει μια υποκρισία θέση όσον αφορά το πώς είμαστε όταν είμαστε μόνοι μας. Ναι, ναι. Σπίτι μας. Ναι. Ωραία. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που ή τον βάζουν ή το Πάγκαλος ας πούμε λέει αυτά που λέει. Ναι. Καλά τώρα ποιος τα λέει. Μπορούσε να βγει ο Βενιζέλος να πει όλοι μαζί τα φάγαμε. Όχι, βέβαια τώρα τα λέει ο Πάγκαλος γιατί ήξερε ότι θα αποσυρθεί από την κεντρική πολιτική σκηνή και έχει απελευθερωθεί ο Βενιζέλος. Το ξέρει και δεν το ξέρει, να σου πει την αλήθεια, δεν τον ενδιαφέρει και αυτό το εκτιμώ ας πούμε σε αυτό. Ναι. Ωραία. Όχι, πώς δεν πρόκειται για τον Μαλάκα. Εντάξει, καλά, αυτό είναι αυτονόητο, δεν το συζητάμε. Είχες δώσει μια συνέντευξη στον Αντώνη τον Μποσκοίτη και είχε γίνει ο εξής διάλογος. Σου λέει ο Μποσκοίτης, δεν συνδεθήκατε ποτέ με την αριστερά. Και λες γενικά δεν ανήκα και δεν ανήκω, δεν συνδεθήκατε ποτέ με την αριστερά. Και είπε εσύ γενικά δεν ανήκα και δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, δεν υπήρξα ποτέ πουθενά οργανωμένος. Σου λέει ούτε και στον αναρχικό χώρο. Και λες αναρχικός, το λέει και από μόνη της λέξη. Κανονικά δεν ομαδοποιείται. Θα έλεγα ότι είμαι άναρχος. Και θέλω να σε ρωτήσω. Τι σημαίνει δηλαδή άναρχος, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της ταυτότητας? Ότι δεν δέχομαι κανένα να με άρχει, δηλαδή να μου υποδεικνύει τι θα κάνω. Ναι. Τι θα κάνω και τι δεν θα κάνω. Άρα αν σε ρωτήσεις κάποιος για την πολιτική σου ταυτότητα. Συγγνώμη, έχει και συνέχεια αυτό και δεν θες και εσύ να άρχισαι. Ναι, και δεν θέλω και εγώ. Ναι, αυτό εντάξει, πρέπει ναι. Να συμπληρωθεί απαραίτητα. Βέβαια αυτό το και εγώ να μην το κάνω δεν το ελέγχει κανένας πλήρως. Πλήρως όχι. Γιατί ας πούμε είμαστε πέντε μουσικοί να πούμε κάπου θέλω να περάσει το δικό μου κατά κάποιο τρόπο. Άρα δεν ισχύει τόσο πολύ. Αλλά θεωρητικά τουλάχιστον έτσι είμαι. Ναι. Άρα, δηλαδή η αναρχία ίσον ότι ο καθένας είναι κύριος του εαυτού του. Πρέπει να ξέρει ποιος είναι, τι είναι και τι δεν είναι. Και από εκεί και πέρα, αν θέλει να. Δηλαδή χωρίς αρχηγούς, ας πούμε. Για να ακολουθήσω έναν αρχηγό, ας πούμε. Τι θα γίνει, το πρόβατο για να ακολουθήσει τον αρχηγό. Ναι. Αρχηγός εσύ ο ίδιος. Άμα θες να συνοηθείς, βρες άλλους 10 που είναι και αυτοί οι αρχηγοί. Και όχι να συγκροτήσετε μια ομάδα, απλώς να συνοηθείτε. Άρα εν δυνάμει μπορούμε να γίνουμε όλοι αρχηγοί με αυτή την έννοια. Έτσι. Και να συνεννοηθούμε, ας πούμε. Από αυτή την έννοια το εννοώ. Ωραία. Άνθρωποι δηλαδή. Γιατί κανονικά ο άνθρωπος αυτό είναι. Ναι. Δηλαδή σε τι να ξεχωρίσουμε από τα ζώα. Το ότι είναι αγέλη και ότι πρέπει να είναι, ας πούμε, ο αρχηγός να φάει πρώτα και η άλλη ύστερα και αυτός που είναι άρρωστος, ας πούμε, να τον αφήσουμε να πεθάνει. Ναι. Αυτό που γίνεται τώρα, δηλαδή όσο πάει γινόμαστε και πιο απάνθρωποι. Ναι. Γυρίζουμε στο νόμο της ζούγκλας, ας πούμε. Εγώ λέω το αντίθετο. Γιατί εφόσον θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, πρέπει να είμαστε όλοι. Άρα τι σημαίνει, αναρχικός και άναρχος. Για πες μου λίγο αυτό που λες. Ο αναρχικός δεν πάει να πει ότι είναι ειδικό του μπαερά και κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Δεν υπάρχει κάνω ό,τι θέλω. Κάνεις ό,τι θέλεις όταν μαζείς μόνος σου, ας πούμε. Πήγαινε σε ένα νησί να πούμε και ζεις όπως θέλεις, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά δεν θα πρέπει να έχεις συνεννόηση. Καλά, σίγουρα, ναι. Και με τους άλλους, δεν πρέπει να έχεις μια αλφα πειθαρχία για να μην ενοχλείς. Δηλαδή, αυτό που λέει, που υποτίθεται ότι είπε ο Χριστός, ας πούμε, και που άσχετο με το χριστιανισμό και όλα τα άλλα, ισχύει. Δηλαδή, μην κάνεις τον άλλον ότι δεν θες και ο άλλος να σου κάνει. Ναι. Είναι αρχή της αναρχίας αυτό. Ή θα έπρεπε τουλάχιστον. Ναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις αν ο λαός έχει ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση και αν έχει. Όλοι έχουμε ευθύνη. Μπορεί να μην τα έχουμε φάει όλοι ή να μην τα έχουν φάει όλοι. Αλλά ευθύνη έχουμε όλοι. Θες να μου πεις λίγο δηλαδή πώς το εξηγείς, ας πούμε. Γιατί πολλοί κόσμοι νιώθει ανεύθυνος και λέει εγώ δεν φταίω. Τι ρε, να παιδιά. Κάνω. Μου τα φάγανε, ας πούμε. Τα φάγανε, δεν ήξερα, δεν είχα ρωτήσει. Δεν ήξερες. Δεν ρώταγες. Ναι. Άμα δεν ξέρεις, ρωτάς. Άμα πάθεις, μαθαίνεις. Ο παθός, μαθός. Ναι, δεν φαίνεται να γίνει κάτι ό,τι ερώτημα και αμφιβολίες να έχει κανένας, υπάρχουν όλες στις λαϊκές ρίσεις και στις λαϊκές παροιμίες. Δεν υπάρχει. Ευθύνη είναι όλο. Εφόσον ζούμε σε κοινωνία, υπάρχει
και κάποια συλλογική ευθύνη. Ναι. Εντάξει, που μπορεί να μην είναι βέβαια ίδια με την πολιτική εξουσία, αλλά όχι, υπάρχει σίγουρα κάποιο ποσοστό. Όχι, εντάξει, γιατί στο κάτω-κάτω ο κόσμος πηγαίνει και ψηφίζει κιόλας. Οπότε. Ωραία. Εάν δεν ψήφισε το 85-90% θα έλεγα μέσα. Ναι. Διότι με 10% δεν νομοποιείται ούτε μία κυβέρνηση. Δηλαδή εκ των πραγμάτων. Ναι, ναι. Καταραίει, δηλαδή με το που θα πάει να σχηματιστεί, καταραίει αυτομάτως. Ναι. Εκτός αν χρησιμοποιήσει το. Ξέρεις, τα τάγματα εφόδου, ας πούμε. Το στρατό, την κρατική βία. Ωραία. Αλλά το να μην πάει, ας πούμε, το 10, 12, 30, ακόμα και 30% δεν βγαίνει τίποτα. Δηλαδή εδώ έχουμε πάλι σαν τις μετοχές, με το 51% ελέγχεις, με το 49% ελέγχεις. Σωστό. Θέλω να μου πεις λίγο... Εκεί παίζει ρόλο, sorry, ο συλλογικός, δηλαδή η συλλογική έννοια του πολιτισμού, του πολιτισμικού χαλιού, ας πούμε. Ναι. Ναι. Δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και θα τη βγάλουμε πιο δύσκολα από ότι οι Ιταλοί ή οι Ισπανοί Φερρυπίν. Που πιστεύεις ότι έχουν κάτι τέτοιο, ας πούμε. Έχουν παραπάνω από εμάς, οι Γάλλοι, ας πούμε. Έχουν παραπάνω. Παρόλο που και αυτοί έχουν τους ίδιους διαχωρισμούς με εμάς, αυτό το δεξιά-αριστερά, ας πούμε. Ναι. Για το κίνημα των πλατιών, ποια είναι η γνώμη σου και για ποιους λόγους πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα εντός εισαγωγικών ξεφούσκωσε τελικά. Κοίταξε, ήταν μια αυθόρμητη κίνηση, πράγματι διακομματική, δηλαδή δεν είχαν σχέση με τα κόμματα. Ναι. Με αυτό, ξεφούσκωσε, να σου πω γιατί. Γιατί, εντάξει, πόσο αντέχεις, ας πούμε. Να τρως και ξύλο και να σου πετάνε χημικά, ας πούμε. Και... 5, 10, 20, ξέρω εγώ, 30 χιλιάδες άτομα. Υπήρξαν και κάποιες μέρες που είχε πάνω από 150 χιλιάδες κόσμο. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο που όλα τα μέσα, να πούμε, και όλα τα υπεύθυνες εντός εισαγωγικών πολιτικές δυνάμεις λυσάξανε, ας πούμε, να το απαξιώσουν αυτό το πράγμα. Ναι. Όπως και το γιαουρτάκι. Το γιαουρτάκι. Που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Τι το γιαουρτάκι. Και δροσιστικό και στο δέρμα κάνει καλό και είναι και μια προειδοποίηση. Χωρίς βία, βία είναι όλα. Ναι. Και που ανοίγουμε τα μάτια μας, με βία ανοίγουν τα μάτια μας. Αλλά δεν είναι η ίδια η βία. Το να έρθω να σε χτυπήσω, ας πούμε, να σε τραυματίσω. Σου τραυματίζω την υπόλοιψη. Δηλαδή, σε προειδοποιώ ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου και ότι την άλλη φορά μπορεί να μην έρθω με γιαούρτι. Ναι, να έρθουμε κάτι άλλο πιο ισχυρό, ας πούμε. Προειδοποίηση. Ναι. Και έπρεπε να είναι ευτυχής που υπάρχει που μόνο το γιαούρτι. Και σε αυτό. Επιρρύπτω με μεγάλη ευθύνη στην αριστερά που υποχώρησε και στο θέμα του γιαουρτιού και στο θέμα του να αφήσει το χώρο των εντός-εκτός αγωγικών, όπως θες πάρτες των αγανακτισμένων, αυτής αυθόρμητης κίνησης, ας πούμε, από την αριστερά στην ακροδεξιά. Δηλαδή αφέθηκε για να παραστεί εκεί είναι η σοβαροφάνεια. Ναι. Για να κερδίσει δηλαδή τα ψηφαλάκια από τους νοικοκυρέους, ας πούμε, αποκηρύσει κατά κάποιο τρόπο τους ανθρώπους που πραγματικά θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά μέσα σε μια σημερινή αριστερά. Πώς τους αποκήρυξε δηλαδή, πώς το... Υποχώρησε, ας πούμε, δηλαδή, άφησε, ας πούμε, στους χρυσαυγίτες να λένε τους, το Βενιζέλο, ας πούμε, για αυτούς προδότες. Δεν είναι. Ναι. Αυτό εννοείς. Δεν είναι. Ναι. Γενοκτονία διαπράττουν, εγκληματίες είναι κανονικά. Ναι, έχουν εκλεγεί. Άρα είναι προδότες. Έχουν εκλεγεί όμως. Θα σου αντιτάξει κάποιος. Και λοιπόν, τι θα πει αυτό. Για μένα δεν λέει τίποτα, αλλά για το δημοκρατία δεν σύστημα, είναι. Λέει. Δημοκρατία, στη δημοκρατία δεν είναι. Πώς να σου πω, δεν υπάρχει ψήφος. Υπάρχει κλήρος. Mm. Όσοι είμαστε, τόσοι. Βάλ τα ονόματα σε Αγγλίρο, τραβά σε Αγγλίρο. Ποιος θα είναι στρατηγός σήμερα σε αυτή τη μάχη.
τραβήξου κύριε, βρες τους αυτούς που ξέρουν από στρατηγική να πούμε και οδήγησέ μας στη μάχη. Εξάλλου είναι άσχετο αν είναι οι ίδιοι που μας καταστρέψαμε, το Σαμαρά ειδικά τον ψηφίσανε με άλλο πρόγραμμα. Πρόγραμμα. Άρα έχει υφαρπάξει την ψήφο του ελληνικού λαού. Δύο φορές προδότης δηλαδή. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος που τον ψήφισε δεν το είχε ψυχανεμιστεί αυτό. Έστω να σκεφτεί ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είχαν ιδέα οι άνθρωποι. Γιατί ο Σαμαράς είναι γνωστός από παλιά. Δεν είναι... Δεν βγήκε τώρα. Ναι. Άδυσος η ψυχή. Σωστό. Ναι, οκ. Okay. Και η βλακία ανίκητος. Ναι. Επίσης το μεγάλος παράγων είναι αυτό το ψιλοβόλεμα. Με 100-200 ευρώ θα σωθείς. Πρέπει να είσαι πολύ μαλάκας για να το σκέφτεσαι αυτό. Εννοείς, τι εννοείς τώρα για τις δουλειές? Αυτό τώρα πόλο που, δηλαδή που μόνο με νούμερα λειτουργούμε. Που θα βρείτε τα λεφτά. Με 200 ή με 1000 ή με 2000 ευρώ θα σωθείς. Εάν δεν υπάρχει κάτι από κάτω, δηλαδή τα θεμέλια να μην είναι σωστά, ας πούμε, θα σωθείς. Ό,τι και να, θα πέσει, θα σε πλακώσει. Άρα αυτό πρώτα θα πρέπει, όσο και καιρό να πάρει, χρειάζεται καταρχήν αλληλεγγύη, που και τα ζώα έχουν αλληλεγγύη. Πόσο μάλλον άνθρωπος, πώς νοείται ένας ανθρώπινος πολιτισμός χωρίς αλληλεγγύη? Όχι φιλανθρωπία, φιλανθρωπία ή άλλα, ναι, οδηγείται είναι από συμφέροντα. Ναι. Και οι Βαρδινογιανέοι είναι φιλάνθρωποι. Ναι. Αλλά... Okay. Γιατί δεν πιάνει, γιατί δεν πιάνουν τη λαθρεμπορία, πώς το λέω, καυσίμων. Ποιος το κάνει το λαθρεμπόριο καυσίμων? Καλή. Εγώ. Όχι. Προφανώς οι υποκριστές το κάνουν. Ναι, εντάξει. Οι άνθρωποι ευεργέτες, μεγαλοευεργέτες και μεγαλοφιλάνθρωποι. Ναι. Ρε. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Αλλά βλέπεις ότι παραμένουμε ζώα εντελώς. Ναι. Θέλουμε να είμαστε πρόβατα. Ναι. Και κάθε τόσο σκούζουμε. Μπε. Τι να το κάνεις. Θέλει, πρέπει χωρίς στρατηγική, χωρίς να ξέρεις τι σου γίνεται, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και πολλές φορές και με το να καταλάβεις τι σου γίνεται και πάλι βλέπεις ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις κάτι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και ο καταμερισμός εργασία. Ναι. Τι να το κάνω, αν είναι τα ίδια και τα ίδια 100 παιδιά πούμε, που τα βάζουν ας πούμε, με τα μάτα μου και τρώνε όλο το. Καταστρέφουν τη ζωή τους. Θέλουνε, δεν θέλουν, όπως και να το πάρουν. Αν υπήρχαν που λες κάθε φορά 100 διαφορετικά άτομα, θα ήταν αλλιώς και θα τρομάζανε κι αυτοί. Ναι. Εγώ αν ήμουν ο Δένδιας ας πούμε και άκουγα από το παράθυρο το, να περνάει ο κόσμος μου και να πώς να το πούμε, να κράζουν τα συνθήματα έτσι όπως το κάνουν, χωρίς παλμό, χωρίς δηλαδή δάδα, θα γελούσα κάτω από τα μουστάκια μου αν είχα. Ναι. Τι να το κάνεις, δηλαδή τι να το κάνεις, φωνάζουν κάθε 2-3 μέρες στον κόσμο να είμαστε στον δρόμο, μαζεύονται 200-300-400, τι να το κάνεις. Γιατί και αυτοί οι προδότες είναι και η ΓΕΣΕΕ, δηλαδή και η ΑΔΔ ας πούμε, και όλα αυτά τα συνδικάτα, ας πούμε, ο κακός εννοούμενος. Τα κακός εννοούμενος. Ένα σκαλί πριν από την βουλευτοποίηση, από τη βολή, ας πούμε. Άλλωστε πολλοί έχουν γίνει βουλευτές από αυτούς, πάρα πολύ. Ωραία. Θες να μου πεις λίγο τι πιστεύεις για το αυτό που λέγεται φαινόμενο της τρομοκρατίας, η τρομοκρατία γενικά. Ποια τρομοκρατία? Αυτό που λέγεται μία τρομοκρατία. Είναι, τρομοκρατία μία είναι σήμερα. Ναι, τα εννοούμενα κράτη. Ναι. Δηλαδή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι η Ευρώπη των λαών. Είναι η Ευρώπη των τραπεζιτών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το χρηματοπιστωτικό σύστημα τρομοκρατεί τους λαούς.
Για την άλλη αυτή είναι η τρομοκρατία. Η άλλη είναι, δηλαδή, τρομοκρατία είναι άμα πάνε να σου βάλουν το ζυγό να κάνεις έτσι για να τον αποβάλεις. Είναι τρομοκρατία αυτό. Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω εσένα. Για μένα δεν είναι. Απλά σου λέω ότι υπάρχει ένα, ας πούμε, κοίταξε, που λέγεται τρομοκρατία. Δεν συμφωνώ στο αδιακρίτως. Ναι. Το να σκοτώσω ένα μπατσάκι δεν μου λέει τίποτα. Ναι. Άμα θες πήγαινε, φάει. Κύριε, δώσε ένα παράδειγμα. Δώσε ένα παράδειγμα. Δηλαδή, κάνε το ουσιαστικό. Φάει το Βενιζέλο, ξέρω εγώ. Και αν τον φάνε τον Βενιζέλο, λέμε τώρα, θα αλλάξει κάτι. Πιστεύεις. Τον φάνε, το λέω εντός εισαγωγικών. Ναι. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει πώς να σου πω, η τιμωρία, η δημοκρατία υποτίθεται ότι και εμπνέει και πώς να το λέμε, πώς λέμε Θεκλά, όταν ο καλός ανταμείβει, ας πούμε, ναι, και επιβραβεύει και τιμωρεί όμως. Ναι. Λοιπόν, εφόσον είναι προδότες, άρα πρέπει να υποστούν κάποια τιμωρία. Ναι. Το να τον φας είναι η εύκολη λύση. Η απλή λύση είναι να τον τιμωρείς. Ναι. Και η πιο ουσιαστική, αυτή που θα τον κάνει να πονέσει δηλαδή. Ναι. Διότι με το να τον σκοτώσει δεν τρέχει τίποτα, φεύγει στα αρχίδια. Θα πω και πέρα, τι του κάνεις, τον γλίτωσες. Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα. Τα τελευταία γεγονότα με τα... με τους χρυσαυγίτες που τους σκοτώσαν, πώς τα βλέπεις? Το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω ποιος το έκανε, αλλά όποιος και να το έκανε, ή δύο περιπτώσεις υπάρχουν, ή να ήταν βαλτός, από δεν ξέρω ποιους, ας πούμε, υπάρχουν διάφορα, ξέρεις, παίζουν διάφορα σενάρια, ή βαλτός ή ηλίθιος. Ναι. Διότι και ως ηλίθιος, πάλι ως βαλτός θα φανεί. Δηλαδή, όπως και να είναι, καταλύουμε, είναι σαν προβοκάτσια. Ναι. Ποιος ωφελείται, ποιο είναι το κίνητρο. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Ναι. Ωραία. Μου πες λίγο πριν για την αριστερά, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ πώς τους βλέπεις, μιλώντας για την κοινοβουλευτική αριστερά? Κοίταξε. Ο ΣΥΡΙΖΑ... καλοί άνθρωποι, ναι, δεν λέω. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να είναι και είναι κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, γιατί είναι πιο ανεκτική, ας πούμε, από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, ας το πούμε έτσι. Ναι. Έχω και πολλούς ανθρώπους που ήμασταν και συγκρατούμενοι για άλλους λόγους, βέβαια, εγώ ήμουν μέσα για μαύρα, ας πούμε. Ναι. Ήταν με το Ρίγα Φεραίου, ας πούμε, το 68. Ναι. Και εσύ τον χρόνο, δηλαδή, ας πούμε, και πολλοί από τους γνωστούς μου είναι. Ναι. Αλλά τώρα έχουν πολύ άδικο οι χρυσαυγίτες που τους λένε εθολοκουλτούρα. Δεν έχω καμία σχέση με τους χρυσαυγίτες, ούτε θέλω να έχω. Ναι. Είναι ό,τι το ανθεληνικότερο για μένα. Και γιατί, γιατί λες, ας πούμε, τι σημαίνει εθολοκουλτούρα, είναι δηλαδή, λίγο, σε όλα μέσα? Ναι, για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση πρέπει να είναι καταρχήν ξεκάθαρο ένα όραμα ή αν θέλεις αυτή η αφήγηση που λένε, ναι, οι διανοούμενοι, ναι, οι πολιτικοί διανοούμενοι. Και θεωρείς ότι δεν είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα? Και υπάρχουν πολλά, η έλλειψη αυτοκριτικής σε βασικά πράγματα που έχουν, ξέρεις, κάνει λάθος, ας πούμε. Το ΚΚΕ, πάμε, φύγαμε. Σημαίνει? Πάμε από την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα, καπνίζουμε δύο τσιγαράκια στον δρόμο και μετά φύγαμε. Ναι. Είναι σαν να είναι συντεχνιακή, να πούμε. Ναι. Και γενικά η όλη τους πολιτεία είναι σαν να είναι πράκτορες, ας πούμε, από μια άποψη. Δηλαδή. Ακόμα και ο αρχηγός τους, ας πούμε, τώρα είναι σαν τον Μπρέζνιεφ, σαν να είναι κλόνος του Μπρέζνιεφ, είναι σε νεότερη. Ο Κουτσούμπας. Ναι, ο Κουτσούμπας. Δεν ξέρω αν έχει καμιά συγγένεια με τον Κουτσούμπα που είχε το αν. Α, δεν νομίζω. Αλλά δεν το σχολάω.
Τι να σου πω, μα έχει γίνει και αυτό, οκ. Ναι, βάφουν το μαλλί στο ίδιο κομμωτήριο. Είναι από το ίδιο σώμα. Κοίταξε, αυτό θα είναι προς τιμή του κουτσούμπα του Κουκουέ. Ναι, να είναι συγγενής με τον κουτσούμπα του Άννου. Του Άννου. Ναι, ναι. Καλά, σίγουρα, ναι. Έχεις πει πάλι σε μια συνέντευξη στο newpost.gr ότι αν υπάρχει πάντως κάποιος Θεός, είναι μεγάλος πούστης και κάθαρμα. Μας έχει δώσει πολλά κακά στοιχεία, δυσανάλογα με τα καλά. Είναι πολύ λάθος φτιαγμένη αυτή η κοινωνία μας. Το χέρι της απληστίας φτάνει σε οποιοδήποτε σημείο της συμφιλίου. Και θέλω να σε ρωτήσω, αν είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει λόγος να αγωνιζόμαστε? Δηλαδή, αν υπάρχει Θεός, και αφού υπάρχει, αν υπάρχει, είναι πούστης και κάθαρμα και τα έχει φτιάξει κατά. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε αυτό, αυτός τα φτιάξει κατά? Δηλαδή, πόση δύναμη να έχουμε? Έλατε. Υποτίθεται ότι δοκιμαζόμαστε. Αλλά ναι. Πες μου, ποια ανάγκη έχει ένας Θεός να φτιάξει ένα όν το οποίο να το δοκιμάζει? Καλά, ναι, αυτό είναι εντάξει, τώρα είναι από άλλο. Γι' αυτό λέω ότι αν υπάρχει, πρέπει να είναι διαστραμμένος. Ναι. Πιο διαστραμμένος από εμάς. Ναι, καλά, σίγουρα. Γιατί εμείς, εντάξει, έχουμε την ευθύνη του εαυτού μας και των γύρων μας, κατά κάποιο τρόπο. Με αυτούς που ασχολούνται και ασχολούμαστε εμείς μαζί τους. Ναι. Ωραία. Επίσης, έχεις πει πως δεν γεννιέσαι άνθρωπος, αλλά γίνεσαι εσύ τον χρόνο. Έτσι. Εσύ, ας πούμε. Λέω τώρα εντελώς μπακαλίστηκα, ναι. Σε τι ποσοστό πιστεύεις, ας πούμε, ότι έχεις γίνει άνθρωπος? Είναι μπακαλίστηκο αυτό, ρε παιδί μου, αλλά... Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν έχω με τα νούμερα και τις στατιστικές. Από τα 10 λάθος που πιστεύεις ότι έκανες, ας πούμε, και που σε ενοχλούσαν εσένα και τους γύρω σου, ας πούμε, πόσα μπορεί να έχεις διορθώσει? Δεν διορθώνται τίποτα. Ούτε έχει και κανένα νόημα να μετανοείς. Αν δεν μετανοείς, μην το κάνεις. Ναι, όχι. Συμφωνώ σε αυτό. Κοίταξε, υποτίθεται ότι η συνειδητή τουλάχιστον προσπάθεια του ανθρώπου όσον αφορά το πόσο άνθρωπος γίνεσαι, ναι, είναι να γίνεται λίγο περισσότερο άνθρωπος κάθε μέρα. Ναι. Τώρα, αν υποτίθεται ότι θα ζήσω 100 χρόνια, που ελπίζω να μην ζήσω 100 χρόνια. Α, δεν θες να ζήσεις τόσο αυτό? Μου φαίνονται πολλά. Τηρουμένο και των αναλογιών, ας πούμε, γιατί βλέπεις τις... Ξέρεις, καπνίζω 57 χρόνια, ας πούμε, τα πνευμόνια μου δεν αντέχουν. Τώρα βέβαια όσο ώρα μιλάω. Το να είσαι, να πούμε, ραμολή, να πούμε και... Βέβαια, sorry, εντάξει, άμα είσαι καλά στην υγεία σου και έχεις σωστά σφρένα, θα ζήσεις και 100 ή 120 και πάλι μου φαίνονται πολλά. Τόση ώρα βέβαια που μιλάμε δεν έχεις καπνίσει. Είναι αλήθεια. Δεν υποτίθεται ότι το έχω κόψει. Α, γι' αυτό. Γιατί μου έκανε εντύπωση, αλλά λέω άστα να μην ρωτήσω. Θα εκλαφέρει ένα τσιγάρο. Τώρα πάω. Ορίστε, το δείχνει. Εντάξει, καπνίζω 2-3 τσιγάρα την ημέρα πλέον. Καπνίσα 50 τσιγάρα την ημέρα. Μα εγώ στις φορές έχω δει live, δεν σε έχω δει να μην καπνίζεις. Χαπ δηλαδή, ναι. Όχι τώρα δεν με δει. Με τσιγάρα έχω σκολάρα. Σκολάρα. Οκ. Τώρα μπορώ να το δώσουμε κανένα ηχείο στο κεφάλι, να πέφτει. Άσε που παίζω για κιθάρα τώρα και εκεί πιο δύσκολο. Ναι, βέβαια. Α, και πού και πού, εντάξει, μπορεί να καπνίσει κάτι. Ναι. Άλλο είναι το θέμα. Στον εξανθρωπισμό. Σωστά. Λοιπόν, αν υποτίθεται ότι θα ζήσω 100 χρόνια, εντάξει, δεν λέω, είμαι 70. Ναι. Πάω για τα 71 τώρα σε κάνα 2 μήνες. Ωραία. Δεν θα πω ότι είμαι κατά 70% άνθρωπος. Το παλεύεις. Ναι, θα κάνω κάποιο σκόντο. Ας πούμε, θα πω ότι μπορεί κατά 51% μπορεί να είμαι άνθρωπος. Σαν τις μετοχές που λέγαμε πριν, να μπορείς το 51 ή το 49. Okay. Έχω κάνει και πρόσκοπος. τότε ήταν, ξέρεις, τα μαστόπεδο, είμαι, ξέρεις. Ναι. Άρα έτσι αρχίσεις. Κιόλας μου αρέσει, γιατί μου αρέσουν οι κατασκηνώσεις. Ναι. Ξέρεις, κάμπινγκ, ας πούμε, αυτά σαν ελεύθερο κάμπινγκ κατά κάποιο τρόπο. Άρα έχεις αρχίσει τις καλές πράξεις από μικρός. Τότε. Έσω έτοιμος και πάντα πρόθυμος για το καλό. Εντάξει, ωραία. Αν και όσο πάει, περιορίζεται το... στο κεφάλι μου, οι έννοιες του καλού, κακού είναι και αυτές, είναι παραθρησκευτικές έννοιες κατά κάποιο τρόπο. Ναι.
έχεις μετανιώσει για πράγματα που δεν έκανες ενώ θα μπορούσες και βαρέθηκες, ας πούμε, και είπες δεν βαριέσαι τώρα, εγώ θα το κάνω, γιατί δεν το κάνω εγώ, εγώ θα σώσω τον κόσμο. Τι νόημα έχει να μετανιώσω είτε για πράγματα που έκανα είτε για πράγματα που δεν έκανα? Δεν έχει νόημα, okay. Δεν λειτουργώ. Ναι. Ναι, όχι, δεν θέλω, δεν λειτουργώ κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Δεν ναι. Μπορώ να λειτουργήσω κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δηλαδή και αυτά που λέγαμε πριν, το έχεις βγάλει και έλεγες ότι τα βγάλεις τους δίσκους, ας πούμε, για αυτά. Συνήθως, να ξέρει και η Θέκλα να σου πει, εφόσον το σκέφτηκα και το σημείωσα κάπου, ναι, σαν να έχει γίνει. Μου αρκεί, ας πούμε, ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ναι. Κάποια από αυτά τα ενσωματώνω, είτε σε τραγουδάκια, είτε κάπου, ας πούμε, είτε λέω που και που, ας πούμε, σε στήκη. Ναι. Ανεκδοτολογία, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν έχω... Γενικά δεν είμαι... Δεν νομίζω να είμαι και ιδιαίτερα... ματαιόδοξο, τουλάχιστον, άτομο. Ναι. Ωραία. Φιλοδοξία όσον αφορά το... Εντάξει, φιλοδοξίες όλοι. Έχουμε και είναι... Το εγώ, δηλαδή, υπάρχει. Ναι. Θέλουμε, δεν θέλουμε, υπάρχει. Ναι, το εγώ, διότι είμαστε μία οντότητα ξεχωριστή από τους άλλους. Και κάπου πρέπει να πατήσεις κάποιο πόδι, ας πούμε, για να περπατήσεις. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν φτάσαμε τώρα στις τελευταίες ερωτήσεις, θα σου περάσω άλλο. Θέλω να μου πεις 5 πράγματα που θα πρότεινες για να αλλάξεις αυτή η κατάσταση που ζούμε σήμερα. Ή και λιγότερο. Δεν... ενδεικτικό είναι. Μπορούσαμε να μιλάμε μια εβδομάδα για αυτή. Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω. Θέλω να μου πεις 5 συγκεκριμένα. Επιγραμματικά είναι. Ναι. Και να είναι ουσιώδη, ας πούμε. Θα σου πω ένα. Ένα. Είχα μια κουβέντα με ένα παιδί προημερών, εκεί στο Βεξάρχειο, ναι. Ο οποίος ήρθε και μου συστήθηκε ως αναρχικός. Μάλιστα. Με ταμπέλα, δηλαδή. Ναι. Λέω, ο καθένας έχει δικαίωμα να αυτοχαρακτηρίζεται. Σωστά. Έχω διαβάσει, λέει, Μπακούνιν, αυτά, εδώ, τα άλλο. Βιβλία. Πώς γράφουν και σε αφήσε, ρέντες, λίβρος ανάρχικος ή σαράσουν όμο. Mm-hmm. Και θα γίνεις, όχι άντρας, άνθρωπος. Του λέω, Ντοστογιέφσκι, άρχισε η κουβέντα, ας πούμε, Ντοστογιέφσκι, έχεις διαβάσει. Δεν ξέρω αν ήξερε. Αυτό το έχω πάρει από τον πατέρα. Ο πατέρας μου είχε κάτι φίλους γιατρούς εδώ, οι οποίοι κάνανε ότι τους άρεσε η κλασική μουσική. Ήταν εκείνη την εποχή. Αυτό. Και το είχε ερωτήσει έναν σε μια έτσι συγκέντρωση. Μιλάγανε οι μουσικοί και του λέει, και η Οθόη, λέει, του Ντοστογιέφσκι όμως. Αριστουργηματική, του λέει ο άλλος, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι κι αυτός. Του λέω, ρε παιδάκι, μα αφού κουβεντιάσαμε, του λέω, με αυτά που μου λες είσαι φασίστας, όχι φασίστας, κάνα φασίστας. Εγώ, μου λέει, δεν είναι δυνατόν, αναρχικό. Του λέω, μία ερώτηση σου κάνω. Γιατί να υπάρχουν σκουπιδιάριδες σαν επάγγελμα, δηλαδή. Ή αναγκαστικά κάποια άτομα που δεν μπορούν, ας πούμε, πουθενά αλλού να τους βάζουμε. Ναι. Να μαζεύουν τα σκουπίδια. Εσύ δεν πετάς σκουπίδια. Όχι, αλλιώς ξεκίνησε. Του λες, άμα αλλάξουν τα πράγματα και αυτά, του λες εσύ για παράδειγμα με τα σκουπίδια τι θα κάνεις. Ναι, κάνεις. Ρε παιδί, με αυτό εννοώ, αυτό εκεί πάω. Ναι, εκεί πάω, ανάποδα. Μην είσαι προπετής. Το λες ανάποδα. Α, μας το πω όπως θέλω. Για πες. Τα σκουπίδια, ας πούμε, ναι. Όλοι δεν πετάμε σκουπίδια. Ναι. Γιατί να μην έρχεται και η σειρά μας, με τη σειρά μας να τα μαζεύουν τα σκουπίδια. Πριν όμως από αυτό, πριν του το πω αυτό, το ρώτησα. Πες ότι αλλάζουμε τον κόσμο και ξεκινάμε εξ αρχής. Ναι. Ποιους θα βάζεις να μαζεύουν τα σκουπίδια? Μου λέει, θα φώναζα, λέει, 200. Mm-hmm. Θα τους έβαζα, λέει, να μαζεύουν τα σκουπίδια και όποιος τα μαζεύει καλύτερα. Του λέω, όχι φασίστας, του λέω, είσαι καρά φασίστας. Και ποιος θα σου δίνει το δικαίωμα να πεις σε 200 άτομα, ελάτε εδώ να μαζεύετε σκουπίδια και όσοι τα μαζέψετε καλύτερα. Θα τα μαζεύετε εσείς. Τι νόημα έχει? Ο Έλληνας, δηλαδή, το δημόσιος χώρος είναι ο σκουπιδοντενεκές του. Ναι. Σε αυτό είμαστε εντελώς ζώα, ας πούμε. Και εξακολουθούμε, ας πούμε. Και σε αυτό το χώρο.
Δηλαδή πας, ζεις ώρες της ημέρας, ας πούμε, σε ένα παγκάκι, σε ένα τυχάκι, ας πούμε, στο Εξάρχειο. Γιατί το γεμίζει σκουπίδια. Δίπλα σου, αυτό, σήκω, ρε, και πάνε πέταξέ το. Δηλαδή, άρα δεν σέβεσαι ούτε το σπίτι σου, ας πούμε. Να. Εφόσον λοιπόν όλοι πετάμε σκουπίδια, ας πούμε, ας έρθει η σειρά μας, αν δεν είμαστε εμποδιζόμενα άτομα ή όπως αλλιώς τα λέμε, σαν κάτι δεσαμέα, ξέρω εγώ τι να πούμε, που να αποκλείονται και όχι με παραμύθι πιστοποιητικά, αόματι που βλέπουν, ας πούμε, κλπ. Αν είσαι able-bodied man, που λένε και στα αεροπλάνα, που βάζουν πάντα στις εξόδους κινδύνου, πάντα φροντίζουν να υπάρχει κάποιος που να είναι... Ναι, να μην έχει θέμα. Να μπορεί, ας πούμε, να βοηθήσει στην περίπτωση. Μαζεύει σκουπίδια. Μπορεί να σου έρθει μια φορά στα τρία χρόνια ή μια φορά κάθε τόσο, ας πούμε, να μαζέψει για μια εβδομάδα, δέκα μέρες τα σκουπίδια, η σειρά σου. Σαν θητεία, ας πούμε. Άρα αυτό που λες, μάλλον είναι. Ή αν θέλεις τα κοινά. Εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση να σκάβαμε, ας πούμε, και να φτιάναμε δρόμους, ας πούμε, όλοι. Αντί να κάνεις το στρατό, ας πούμε, έξι μήνες, ας πούμε, να ήσουν, να έχεις μια υπηρεσία σε δημόσια έργα. Ωφέλιμα δηλαδή για το κοινό, ας πούμε. Άρα εννοείς μάλλον ότι πρέπει καταρχήν να κατανοήσουμε τι είναι ο δημόσιος χώρος. Α, μπράβο, και αυτό. Αυτό. Και να ξέρουμε τι ρόλο παίζει και πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε καλύτερα στη ζωή μας. Και να ξέρουμε αυτό που λέμε ότι είμαστε, να το κατανοούμε και να είμαστε κιόλας. Άρα, έτσι, ναι. Και όχι απλώς να βάζουμε ετικέτες, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Αυτά δηλαδή θα πρότεινες. Ας πούμε ακόμα και στη μουσική. Δηλαδή παλιά λέγαμε rock, ας πούμε, μόνο. Μετά άρχισε το pop rock, το folk rock, το έτσι rock, το έτσι rock, το μία. Τι νόημα έχει. Ναι. Μουσική είναι μία. Και όσο αρχίζουν κάποιοι, ας πούμε, κάποιος αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι η μουσική είναι μία, τόσο πολύ το σύστημα, αν θέλεις, το κατακαιρματίζει αυτό το πράγμα. Και βάζει τα μπελίτσα, τα μπελίτσα, τα μπελίτσα, τα μπελίτσα. Ναι. Άρα εσύ, ας πούμε, θα πρότεινες αυτά τα δύο, θα πρότεινες και κάτι άλλο για να αλλάξει κατάσταση, καταρχήν. Καταρχήν. Ναι. Και μόνο με αυτό, κάπως η ψυχολογία και η νοοτροπία κυρίως θα άλλαζε, ναι. Πιστεύω. Μπορώ να κάνω για λάθος. Καλά, ναι, εντάξει. Όλοι μπορούμε να κάνουμε λάθος, δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα η τελευταία ερώτηση δεν είναι λίγο, είναι μακάβρια, αλλά θα την κάνω. Θα ήθελα να μου πεις, όταν πεθάνεις, τι ταφή θες να σε θάψουν, θες να σε κάψουν, θες να σε... Θα προτιμούσα να με κάψουν για να σκορπίσουν τις τάχτες μου σε ένα αγαπημένο μου μέρος. Ωραία. Τι θα ήθελες... Και κυρίως να μην κλαίνε. Να μην κλαίνε. Να έρθουν να γίνει με ένα καλό γλέντι. Α, θα ήθελες ένα καλό γλέντι δηλαδή. Ένα επιθανάτιο γλέντι. Ωραία. Ή μάλλον ένα μεταθανάτιο. Μεταθανάτιο, ναι. Και επιθανάτιο, ναι, δεν πειράζει, δεν με χαλάει. Okay. Δηλαδή αν βρεθώ σε μια ομίγυρη η οποία γλεντάει, να πούμε, και μέσα σε αυτό το γλέντι φύγω κιόλας, πεθάνω κιόλας, ναι, ναι, ας πούμε. Συνεχίστε το γλέντι, μην κάνετε και πλένε, ας πούμε. Okay. Δηλαδή πιστεύω ότι κανένας που πεθαίνει ή που ξέρει ότι θα πεθάνει δεν επιθυμεί τους συγγενείς του και τους φίλους του να κλαίνε. Άρα πάμε τώρα εκεί με μια μόρισα μενάλογο και κάνουμε τους θλιμμένους, ας πούμε. Ναι. Και οι κηδείες πολλές φορές βγάζουν και γέλια. Πολλές φορές. Δηλαδή έχω βρεθεί σε κηδείες που γέλαγα. Δεν το έκανα επειδή δεν υπόμενα στο στενοχωριό μου, αλλά είναι... συμβαίνει, ας πούμε. Αυτόματι. Ναι, είναι λίγο γκροτέσκο όλο αυτό με την κηδεία, ας πούμε. Και θα ήθελα να μου πεις, τι θα ήθελες να λένε για σένα όταν πεθάνεις. Δηλαδή, πες ότι ένας δεν σε ήξερε καν και ρωτάει κάποιον που σε ήξερε. Ρε, ο Πολυκάκος, ας πούμε, τι να πει. Δεν θα με αφορά, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα σε αφορά, εντάξει. Καλά, ούτε το γλέντι θα σε αφορά. Αλλά... Όχι, ναι. Δηλαδή, παιδί μου... Αλλά αυτό με αφορά ακόμη λιγότερο. Ακόμα λιγότερο. Δηλαδή, θα ήθελα να γλεντάνε, να γλεντήσουν οι άνθρωποι. Ναι, δεν θα ήθελες, ας πούμε, να σε χαρακτηρίσεις κάποιος κάπως. Ότι εσύ δεν τον ήξερες τον Πουλικάκο, αλλά ήταν αυτό. Μια κουβέντα, ένα πράγμα. Όχι. Όσο και να μην θέλεις, πάντα υπάρχει κάποιος που θα σε πει μαλάκα. Okay. Οπότε δεν γλιτώνεις. Για όλους τους ανθρώπους. Κανένας δεν γλιτώνει. Ωραία. Ούτε από το θάνατο, ούτε από τη μαλακία, ούτε από τη βλακία. Okay. Είναι τρία πράγματα που από τα οποία δεν γλιτώνει κανένας. Ωραία. Θες να πεις κάτι άλλο
τώρα που τελειώσαμε. Ευχαριστώ. Και εγώ, πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και την υπομονή αυτών που θα τα δουν και θα τα ακούσουν. Θα τα δουν, να είσαι σίγουρος. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.